Οι χρήστες είναι σαν το νερό εντωμεταξύ. Θα πάνε, όχι εκεί που έχεις χαράξει εσύ τη διαδρομή, θα πάνε εκεί που θέλουν αυτοί. Οπότε λοιπόν στο τέλος, τα περισσότερα παιχνίδια, και όχι μόνο σε εμάς, μιλάμε τώρα και για παιχνίδια του Fortnite, έτσι προχώρησε. Στην ουσία, οι χρήστες αποφασίζουν ποια είναι αυτά τα στοιχεία που θα κάνουν ένα παιχνίδι μεγάλο και για να γίνει θα πρέπει εσύ να καταλάβεις εκείνη τη στιγμή και να ξεπεράσεις και τα κόμπλεξ σου ότι ο κόσμος προτιμάει κάτι άλλο στο παιχνίδι σου από αυτό που νόμιζες εσύ ότι είναι το καλύτερο πράγμα του κόσμου και να Ακριβώς. επενδύσεις πάνω σε αυτό. Γεια, είμαι η Λένα Λέκου, συντονίστρια του BET τμήματος στην SAE Athens και ακούτε το podcast Life of Dev. Ένα podcast αφιερωμένο στην ελληνική development κοινότητα. Αλήθεια, τι μπορεί να μάθει μια designer σαν εμένα συνομιλώντας με developers? Σήμερα μαζί μου έχω τον Δημήτρη Κουτσομίτσο, ιδρυτή και CEO της εταιρείας Tamasenko, μια εταιρεία που ασχολείται με την ανάπτυξη παιχνιδιών από το 2012. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκες το challenge της Maggie και ήρθες στο podcast μας. Επίσης, έχω να πω ότι, εντάξει, κατά κύριο λόγο στο podcast έχουν έρθει developers, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ανάπτυξη των σελίδων. Χαίρομαι πάρα πολύ που πάμε λίγο να ανοίξουμε το topic και να μιλήσουμε λίγο και για τα games και τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο που είναι παραπλήσιος και πολύ, έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω καταρχάς τα παιδιά από την Sim Labs που μου κάνανε αυτή την πρόκληση για να βρεθώ εδώ, τη Μάγκη και τον Λεωνίδα. Και χαίρομαι πολύ που γνωριζόμαστε. Λοιπόν, ας το πιάσουμε από την αρχή και να μάθουμε έτσι και λίγα πράγματα για σένα. Πώς ξεκίνησε η ιστορία σου, τα πρώτα σου βήματα, ποια ήτανε? Λοιπόν, με τη φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, όταν είσαι παιδί που σκέφτεσαι πράγματα από αυτά που βιώνεις, έτσι και εγώ όταν ξεκίνησα αποφάσισα ότι θέλω να γίνω μηχανοδηγός σε τρένα. Κάτι που τελικά δεν το πέτυχα. Οπότε μετά πέρασαν τα χρόνια, κατάφερα να μπω στο τότε ΤΕΙ Πειραιά, πλέον Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός. Το θεωρούσα πάρα πολύ βαρετό για να τα ακολουθήσω και τελικά το σταμάτησα και αυτό και ξεκίνησα ουσιαστικά την γραφιστική, όπου κατάλαβα ότι είμαι ένας πολύ κακός γραφίστας, με αποτέλεσμα να ανοίξω ουσιαστικά μια διαφημιστική εταιρεία μαζί με κάποιους φίλους για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα που φανταζόμασταν ότι είναι λογικά σε μια χώρα με πολύ παράλογο και ενδιαφέρον πάντα χώρο στην οικονομία της, στην αγορά και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και τελικά κατάφερα να αποτύχουμε επιτυχία σε αυτή την προσπάθειά μου, ώστε να χρειαστεί να την κλείσω και να μπω σε μια διαδικασία ψάχνοντας πάλι τι θα κάνω μετά την καταστροφή, μπαίνοντας στη λογική ότι πρέπει να ασχοληθώ λίγο με το πώς θα ηρεμήσω μέσα από όλη αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί τότε, γιατί ήταν μεγάλη καταστροφή. Κοινωνικοποιήθηκα μέσα από τα παιχνίδια και συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι που μου αρέσει και έτσι ουσιαστικά μπήκα στη λογική του να κάνουμε κι εμείς κάτι μέσα σε έναν χώρο που δεν τον ήξερα καν, με κάποια άτομα που γνώρισα μάλιστα μέσα από τα παιχνίδια. Και έτσι έγινε το ξεκίνημα της Tamasenko κάπου εκεί στο 2010-2011, με την έννοια ότι από το 2012 ουσιαστικά υπάρχει η παιχνίδι μας, αλλά ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει από το 2010-2011 που ξεκινήσαμε τις διαδικασίες να φτιάχνουμε όλα αυτά τα ό,τι χρειαζόταν για το πρώτο μας παιχνίδι. Πάντως είμαι σίγουρη ότι μπορεί να τη θεωρείς αποτυχία, αλλά είμαι σίγουρη ότι
κάτι πήρες από την πρώτη προσπάθεια, από την πρώτη απόπειρα με την εταιρεία, τη διαφημιστική, και κάτι σου έφερε και στην επόμενη. Αυτό είναι πραγματικότητα, και επειδή δεν ήξερα τότε τον κανόνα του fail fast, και εγώ αποφάσισα να το κάνω, ξέρεις, μ' αρέσει γενικότερα και όλες να είμαι τελειομανής, αποφάσισα να το φτάσω όσο πήγαινε πιο μακριά, ώστε να μπορώ να έχω χρεωθεί όσο δυνατόν περισσότερο, για να έχει πιο ενδιαφέρον μετά. Έχω αλλάξει πολλά level μαζί και να έχει πιο πολύ ενδιαφέρον μετά η επόμενη μου προσπάθεια. Υπήρχε κάποιο μέλος της οικογένειάς σου που σε επηρέασε γενικότερα σε αυτή την πορεία ή που σε έσπρωξε πιο γρήγορα στην αποτυχία της μιας εταιρείας και στην επιτυχία της άλλης? Κοίταξε, περιέργως οι γονείς μου, παρόλο που βλέπανε από μικρή ηλικία ότι κάνω συνέχεια διαφορετικά πράγματα, μου είχαν για κάποιο λόγο εμπιστοσύνη. Τώρα, αυτά, ξέρεις, πάντα είναι σχετικά. Οι οικογένειες πάντα είναι σαν τις κουκουβάγες, πιστεύουν ότι το παιδί τους είναι το καλύτερο. Εκτός από κάποια πράγματα που είναι κάποια σημάδια ή κάποια δείγματα τα οποία είναι πάντα περίεργα. Η μητέρα μου, για παράδειγμα, δεν γιορτάζει, παρόλο που την λέει Μαρία, δεν γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Της εξηγώ ότι όσο και να αντανηθεί, έχει γιο. Οπότε, λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα παιδικά μου χρόνια ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί το αντιλαμβάνομαι τώρα βέβαια αυτό, γιατί ουσιαστικά ο πατέρας μου είχε ένα κατάστημα μέσα από το οποίο πουλούσε Atari και Commodore εκείνη την εποχή και Amiga, που σημαίνει ότι μεγάλωσα από πιτσιρίκι σε αυτό το χώρο των παιχνιδιών, που δεν το γνώριζα τότε, αλλά προφανώς κάτι επίτηδες έκανε για να μου βάλει το σαράκι μέσα και να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Η μητέρα μου, δηλαδή, πραγματικά την ευχαριστώ, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα και ειδικά την εποχή της καταστροφής, και περιμένοντας πάντα από μένα ότι κάπως θα βρω τη λύση. Και το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι αποδέχτηκε ότι η λύση μπορεί να έρθει μέσα από τα παιχνίδια, σε μια εποχή που όταν έλεγες παιχνίδια ο κόσμος νόμιζε ότι παίζεις. Και από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι με έσπρωξαν σε όλο αυτό κάποιοι γνωστοί τότε φίλοι και κάποιοι ελάχιστοι τουλάχιστον συγγενείς, οι οποίοι μπορούσαν να νιώσουν πολύ καλά το ότι ήμουν αποτυχημένος, και έτσι να με οθήσουν ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια στο πώς θα ξεμπλέξω το κουβάρι που είχε δημιουργηθεί, όπου σε αυτό δεν πρέπει να παραλείψω να πω ότι είχα και την τύχη να έχω ένα φίλο, ο οποίος ακόμα και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, που ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση και η εμπιστοσύνη είχε χαθεί, εκείνος με εμπιστεύτηκε, μου έδωσε χρήματα, με στήριξε και με έβαλε στη διαδικασία να μπορώ να ξαναξεκινήσω. Θα κάνω τώρα μια κουλή ερώτηση. Οι γονείς σου τώρα τα ρωτάνε τι κάνει ο γιος τους, τι απαντάνε? Ξέρουνε? Κοίταξε να δεις. Με τη μητέρα μου υπάρχει το εξής, ότι όταν ξεκίνησα πραγματικά ζοριζόταν να πει ότι ασχολούμαι με τα παιχνίδια, ότι είμαι δημιουργός παιχνιδιών. Έμπαινε στη διαδικασία και έλεγε ότι είμαι γραφίστας, και της εξηγούσε ότι δεν είμαι γραφίστας πια. Δηλαδή, αυτό το έχω αρνηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ας πούμε, πριν ακόμα την καταστροφή. Και εκείνη δεν μπορούσε να δεχτεί ότι, μάλλον δεν μπορούσε να το πει αυτό, γιατί στην ουσία φοβόταν και ήξερε ότι θα είναι σε φάση, δηλαδή παίζει. Πλέον, επειδή τα media έχουν προβάλει πάρα πολύ το ζήτημα παιχνίδι και πόσα λεφτά παίζουν και όλο αυτό το πράγμα, δεν το λέει, γιατί φοβάται ότι θα νομίζουν όλοι ότι είμαι υπερπλούσιος. Δηλαδή, κοινώς όλα τα πράγματα κατευθύνονται πάντα από τι νομίζει ο κόσμος. Το ξέρεις πως πάνε αυτά τα πράγματα. Τώρα, με τον πατέρα μου υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι ακόμα δεν έχω πιστεί ότι υπάρχει δυνατότητα εκεί που βρίσκεται να παίξει, αλλά φαντάζομαι τουλάχιστον ότι αν μπορεί θα το διασκεδάζει. Λοιπόν, οπότε ναι, έχουμε αυτό το θέμα. Okay, εντάξει. Στον πατέρα μου το πρόβλημα είναι ότι του τελειώσαν οι ζωές. Στο παιχνίδι που έπαιζε δεν είχε άλλες. Δεν το ήξερα αυτό και ναι, τώρα με παίρνει σαν προετοίμαστη. Κανένα πρόβλημα. Για την απάντηση. Σου μιλάω πραγματικά. Το ξέρεις πως πάνε αυτά τα πράγματα. Αν σου τελειώσουν οι ζωές και τα 50, τουλάχιστον σε εμάς τους παλιούς. Προχωράω παρακάτω. Και πάμε λίγο στο παρόν και για την εταιρεία Tamasenko.
πώς προέκυψε. Εντάξει, μας είπες λίγο την αρχή, πες μας λίγα παραπάνω τι project αναλαμβάνετε, τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Κοίταξε να δεις. Όπως σου είπα, εγώ πραγματικά μέσα από το χώρο του game development ουσιαστικά και γενικότερα των παιχνιδιών, βρήκα πραγματικά μια διέξοδο. Αρχικά σαν παίκτης, γιατί πραγματικά μέσα από μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου, που δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι οι κοινωνίες, τους ανθρώπους που έχουν αποτύχει σε κάτι, τους θεωρούν όντως αποτυχημένους με όλη την έννοια που μπορεί να δώσει αυτό το σαν λέξη. Οπότε στην ουσία αποξενώνεσαι. Και έχοντας και σοβαρά οικονομικά προβλήματα, βρίσκτηκα σε ένα πολυκατάστημα να θέλω να πάρω ένα παιχνίδι για να παίξω. Όπου στο πολυκατάστημα το συγκεκριμένο, το παιχνίδι είχε, αν θυμάμαι καλά, 50-60 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ήταν το Far Cry, τέλος πάντων. Και είπα, όχι, δεν θα δώσω αυτά τα λεφτά, θα γυρίσω πίσω, θα βρω κάτι να παίξω. Θα το ψάξω στην τελική, στην πειρατεία. Λοιπόν, οπότε γυρίζοντας πίσω, ψάχνοντας να βρω τι θα παίξω, είχε μια διαφήμιση τότε στο Facebook που έλεγε παίξε δωρεάν ένα παιχνίδι στρατηγικής. Μάλιστα το διαφήμιζε με τοξότες, ενώ δεν υπήρχαν τοξότες. Εκεί έμαθα και το πόσο δουλεύει και το marketing ουσιαστικά μέσα σε αυτό το χώρο. Και έπαιξα, ξεκίνησα να παίζω ένα παιχνίδι, το Travian, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι στρατηγικής και είναι μάλλον ένα παιχνίδι στρατηγικής, αλλά εκείνη την εποχή ήταν πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα. Όπου μέσα από αυτό το πιο σημαντικό που πέτυχα ήταν να κοινωνικοποιηθώ ξανά με άτομα τα οποία δεν γνώριζα πριν, οπότε δεν τους ενδιέφερε η αποτυχία μου και δεν τους ενδιέφερε, δηλαδή με γνωρίσανε κάνοντας πλάκα τότε ότι είμαι ένας αποτυχημένος που χρωστάει 1 εκατομμύριο ευρώ και τι καλά. Οπότε όλο αυτό ήταν ένα καλοπουράκι, αρχίσαμε να κάνουμε και παρέα έξω, γιατί υπάρχει τρόπος να κάνεις ουσιαστικά ποιοτική κοινωνικοποίηση και μέσα από τα παιχνίδια και γενικότερα ενδεχομένως από το κομμάτι των social. Ό,τι και να είναι αυτό, αν μπορείς να βρεις τις ισορροπίες που χρειάζεται. Εμείς αρχίσαμε να κάνουμε παρέα, να βγαίνουμε στις ταβέρνες, να τρώμε, να πίνουμε, να πηγαίνουμε για ποτά. Οπότε, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, γνώρισα και κάποια άτομα και έναν από τους φίλους πολύ καρδιακούς μέχρι και σήμερα, που είναι και μαζί μας στην εταιρεία, τον Παναγιώτη, ο οποίος ήταν ένας από τους παίκτες μας στο παιχνίδι και τελικά με αυτόν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε παιχνίδια, γιατί όπως είπα σε κάποια φάση, γιατί να μας τα παίρνουν οι Γερμανοί. Οπότε λοιπόν, μπήκαμε με αυτή τη λογική, καθαρά με πλάνο, γιατί να μας τα παίρνουν οι Γερμανοί, θα φτιάξουμε κι εμείς ένα παιχνίδι. Γενικότερα θεωρείται ότι οι παίκτες δεν είναι πάρα πολύ καλοί game developers, γιατί στην ουσία τα παιχνίδια τα αντιλαμβάνονται με τη λογική του παίκτη. Σε εμάς αυτό ευτυχώς δεν βγήκε έτσι. Φτιάξαμε λοιπόν ένα πρώτο σενάριο για ένα παιχνίδι που, εντάξει, λογικό ήταν ότι είχε την έμπνευση από το Travian και ήταν μια εξέλιξή του. Σε αυτή τη φάση που προσπάθησαμε να το φτιάξουμε, ψάχναμε να βρούμε προγραμματιστές, γιατί κανένας από τους δύο μας δεν ήταν προγραμματιστής. Ψάχναμε να βρούμε προγραμματιστές για να το κάνουμε μαζί. Και πέφταμε συνέχεια στον τοίχο του ότι βρίσκαμε άτομα τα οποία αρχικά λέγανε ναι, μόλις βλέπανε το μέγεθος αρχίσανε να κάνουν πίσω. Ή θα μπορούσε να λένε ναι και να τους εξηγούμε ότι εντάξει, αυτό πρέπει να τελειώσει όμως κάποια στιγμή και το βλέπανε σαν το χόμπι που ξέρεις, το αφήνουν μετά από κάποιο διάστημα. Κάπου εκεί συγκαταλείψαμε την ιδέα για μικρό διάστημα με τον Παναγιώτη, γιατί βλέπαμε ότι δεν μας βγαίνει. Και εγώ λίγο έτσι πιο στη φάση που δεν είχα και κάτι άλλο να κάνω, επέμενα και μπήκα εγώ προσωπικά σε μια διαδικασία να φτιάξω κάτι μικρότερο, βασισμένο σε ένα παιχνίδι που υπήρχε τότε τότε και λίγο πιο παλιά, το Friend for Sale, στη λογική του απλά να φτιάξω κάτι, ένα μικρότερο project για να δούμε ότι όντως μπορούμε να το κάνουμε. Κάπως έτσι λοιπόν, ψάχνοντας πάλι για προγραμματιστές, περνώντας κοντά 2 χρόνια που δεν έβρισκα τα άτομα που ήθελα, τελικά κατάφερα με αυτό το φίλο που με βοήθησε να μου πει, OK, πόσα χρειάζεσαι, 5.000, OK, θα στα δώσω εγώ. Και έκανε μία επένδυση πάνω μου που στην ουσία ήταν παράλογη, αλλά όμως το αποφάσισε, του είπα, μα δεν ξέρω αν θα μπορέσω να στα δώσω ποτέ μου, δεν με νοιάζει. Και έτσι ουσιαστικά κατάφερα να βρω έναν προγραμματιστή, τον οποίο να τον έχουμε σαν εντός αγωγικών συνεργάτη υπάλληλο στην εταιρεία, για να μπορέσουμε να κάνουμε το πρώτο project. Το οποίο έκτοτε, επειδή ήταν αυτό επιτυχημένο,
προχωρήσαμε, μεγάλωσε. Από εκεί που ήταν ένας προγραμματιστής, φτάσαμε μέσα σε περίπου 2 χρόνια να είμαστε 10-12 άτομα και να θεωρούμε ότι έχουμε ουσιαστικά ένα game studio σε μια Ελλάδα που τότε, ειδικά το 2012, ήταν πολύ σπάνιο αυτό. Mm. Υπήρχαν, βέβαια, εντάξει, η Aventurine και υπήρχε ακόμα τότε που ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα και στολίδι για την Ελλάδα τότε. Αλλά γενικότερα σαν λογική δεν υπήρχε και η αλήθεια είναι, θα σου πω και ότι δεν το ήξερα καν εγώ ότι υπήρχαν όλες, ο κόσμος που ασχολούταν, που τον έμαθα ουσιαστικά μετά. Εδώ μια ερώτηση τώρα που είμαι περίεργη. Όταν ψάχνατε προγραμματιστή που μου λες ότι δεν βρίσκατε, ψάχνατε μόνο Ελλάδα, ψάχνατε και εξωτερικό τότε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε Ελλάδα. Βέβαια ήταν και 2010-11, ήταν λίγο δύσκολη η εποχή. Και ήταν δύσκολο να εξηγήσεις και τι θέλεις. Mm. Καταρχάς δεν υπήρχε λογική του ότι θα το κάναμε σε κάποια game engine τύπου Unity. Και έτσι κι αλλιώς το πρώτο μας παιχνίδι ήταν αρκετά στατικό, όπως και το Travian δηλαδή ήταν ένα στατικό παιχνίδι. Στηριζόταν πιο πολύ στα μαθηματικά και στην λογική των κινήσεων που κάνεις. Αλλά πραγματικά αντιμετωπίσαμε τρομερό πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα που είχα τότε ήταν ότι υπήρχε μια ιδεολογία στην Ελλάδα ότι όποιος ψάχνει να βρει προγραμματιστή που δεν είναι από εταιρεία, σημαίνει ότι ψάχνει κάποιον απαραίτητα που θα τον βάλει σαν συνέτερο για να κάνει αυτό την ιδέα του το επόμενο Facebook και να μην πληρωθεί. Πέρασα πάρα πολύ καιρό. Προφανώς σε πρώτη φάση έψαχνα κάποιον να βρω που να είναι συνέτερος, εννοείται. Αλλά ακόμα και όταν έψαχνα να βρω κάποιον να πληρωθεί, θα σου πω απλά ότι μου είχε στείλει μια πολύ γνωστή κοπέλα που κάνει προγραμματισμό ότι δεν θυμάμαι πώς μου είχε απαντήσει του στυλ ότι εντάξει, ξέρουμε τι ψάχνεις. Τη είχα πει εγώ, τι εννοείς ότι ξέρεις τι ψάχνω? Κάποιον που θέλεις να σου κάνει το επόμενο Facebook που έχεις σαν ιδέα και θα το κάνω εγώ τσάμπα. Τη είχα πει, που είδες στο email που σου στείλα ότι αναφέρομαι στο τσάμπα? Αυτό δυστυχώς είναι κάτι που για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον εργασιακό μας χώρο. Και είναι το πρόβλημα το ότι εγώ έχω μεγάλο θέμα με τις εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να βρουν δωρεάν προσωπικό, ακριβώς γιατί κάνουν αυτό το κακό. Mm. Μπαίνουν στην διαδικασία να χτίσουν μια νοοτροπία η οποία στο τέλος στιγματίζει το χώρο ότι ξέρεις κάτι, εδώ στην Ελλάδα είμαστε τζαμπατζίδες. Οπότε θα ψάξω μόνο στο εξωτερικό. Το βλέπω και στα γκρουπ που υπάρχουν με τους προγραμματιστές, που εγώ καταλαβαίνω ότι πιθανότατα στο εξωτερικό θα βρεις καλύτερα χρήματα από αυτά που μπορώ εγώ να δώσω. Όχι όμως γιατί είμαι τζαμπατζής, απλά γιατί αυτά μπορώ να δώσω, γιατί αυτή τη βοήθεια έχω από αυτή τη χώρα και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε το μέγεθος που έχουν οι εταιρείες στο εξωτερικό. Αλλά παρόλα αυτά δεν είμαστε τζαμπατζίδες και σίγουρα δίνουμε χρήματα τα οποία δεν είναι καν ο βασικός μισθός, είναι ικανοποιητική μισθή για το δυστυχώς τρόπο ζωής που έχουμε αυτή στην Ελλάδα, έτσι. Εννοείται. Και θα θέλαμε να είναι και πολύ μεγαλύτερη και αυτός είναι και ο στόχος μας, να πετύχουμε πράγματα για να έχουμε μεγαλύτερους μισθούς. Όμως από το δίνουμε τα χρήματα που μπορούμε μέχρι το προσπαθούμε να βρούμε απλά τσάμπα κόσμο, είναι τεράστια διαφορά και είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει μεγάλο κακό σε αυτή τη χώρα και δημιουργεί τρομερά προβλήματα, δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο χάσμα. Και εδώ μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν είναι μόνο στο κλάδο των προγραμματισμών, του προγραμματισμού, αλλά και σαν designer μπορώ να σου πω ότι και εκεί τέτοια προβλήματα ακριβώς έχουμε. Μια νοοτροπία που έχει χτιστεί για χρόνια, ότι θες λογότυπο και είναι, αλλά θες ένα λογότυπο να κάνει 25 ευρώ. Δεν γίνεται να έχεις λογότυπο με 25 ευρώ, πρέπει να δώσεις παραπάνω λεφτά για να έχεις ένα λογότυπο και να το ονομάσουμε και λογότυπο. Ναι, ή θα φτιάξω ένα διαγωνισμό για να έχω καμιά 500 ανθρώπους να δουλέψουν για μένα, για να πληρώσω τον έναν λίγο και με την εκτίμηση που θα έχει από τους άλλους ότι κέρδισε το διαγωνισμό. Δηλαδή, αυτά πραγματικά είναι τραγικά. Εγώ το βλέπα τότε από τις φημιστικές και γι' αυτό το λόγο έφυγα, που ήταν η μοναδική χώρα στην Ελλάδα που κάνανε spec τσάμπα, τη στιγμή που σε όλο τον κόσμο αυτό πληρώνεται, έτσι. Αυτό είναι όντως το πώς λειτουργούμε σε αυτή τη χώρα και δημιουργούμε ακριβώς τέτοιες λογικές που στιγματίζουν τη δουλειά μας. Ισχύει. Το βαρύναμε πάντως. Για πες τώρα λίγο το τι περιμένουμε από εσάς τα επόμενα χρόνια. Κοίταξε, τα επόμενα χρόνια αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι εν μέρει αυτό που σου είπα. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια στιγμή μια επιτυχία, η οποία
να είναι με, τον ρεαλιστικό, με το ρεαλιστικό μέγεθος που έχουν οι επιτυχίες στην παγκόσμια αγορά. Δεν θα πω στο εξωτερικό, γιατί ανήκουμε στην παγκόσμια αγορά. Δεν υπάρχει εσωτερικό-εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα. Μια τέτοια επιτυχία, λοιπόν, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε και τη λειτουργία και τους μηχανισμούς και, και το προσωπικό που να μπορεί να ανταγωνιστεί ένα προφανώς μικρό στούντιο στο εξωτερικό. Δεν πετάει το μυαλό μας στη φάση ότι θα γίνει αύριο η επόμενη Blizzard ουσιαστικά, αλλά να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν θα μας κάνουν να προσπαθούμε με λιγότερα μέσα, με λιγότερα όπλα, να ανταπεξέλθουμε στον αγώνα αυτόν που υπάρχει με τις υπόλοιπες εταιρείες που βρίσκονται στον κλάδο μας. Και μέσα σε αυτό φυσικά είναι και αυτό που σου είπα, να μπορούμε να έχουμε ανάλογη μισθοδοσία, γιατί στην τελική, εκτός από το ενδιαφέρον που έχει ο χώρος μας, όλοι το κάνουμε και για τα χρήματα που είναι να ζήσουμε, έτσι. Και να ζήσουμε ποιοτικά, όχι απλά στη φάση απλά να καταφέρουμε να πληρώνουμε ένα ενίκιο. Τα χρήματα που χρειάζεται ώστε να περνάμε καλά. Γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωής που δυστυχώς το έχουμε εγκαταλείψει σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτή είναι η βασική στόχη, δηλαδή, στην ουσία, το να καταφέρουμε να έχουμε την επιτυχία που χρειάζεται, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε και τα υπόλοιπα πράγματα. Και θες να μας πεις λίγο και για το workflow που έχετε. Δουλεύετε όλοι μαζί, είστε remotely? Πώς είναι έτσι η σύσταση της εταιρείας και το πώς δουλεύετε? Ναι. Σε γενικές γραμμές, είμαστε αρκετά ανοργάνωτοι, μπορώ να το πω agile, λοιπόν, το οποίο συμβαίνει γιατί απλά είμαστε ένα μικρό σχήμα. Okay. Δεν περίμενα να ακούσω από σένα τέτοιο όρο. Μα το χρησιμοποίησα, ξέρεις, γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλοί όροι για να δικαιολογήσεις τα πράγματα, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, σε ένα μικρό σχήμα είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό να γίνεται. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε άτομα που ο καθένας να αναλάβει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και να έχει την, πώς θα το πω, να περιμένεις από τον καθένα ότι θα ακολουθήσει κατά γράμμα ένα πρωτόκολλο και επειδή δεν κάνει τίποτα άλλο θα το βγάλει και στον χρόνο που χρειάζεται. Σε εμάς συνέχεια συμβαίνουν πράγματα τα οποία θα μας πάνε πίσω, που σημαίνει ότι ακριβώς επειδή είμαστε και μικρή ομάδα, ο ένας μπορεί να αποτελεί bottleneck του άλλου και έτσι όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ένα αναγκαστικό γαϊτανάκι, το οποίο λύνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει το πολύ σκληρό πλάνο, ο ένας μπορεί να καλύπτει και την πλάτη του άλλου, κάνοντας πράγματα έξω από το στενό του, από το πολύ στενό του, ας πούμε, προκαθορισμένο αντικείμενο που κάνει. Οπότε, ναι, δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να πω ότι έχουμε τη λογική του ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ δομημένο και γι' αυτό το λόγο μπορεί να γίνεται κιόλας και να ολοκληρώνουν τα πράγματα με όποια προβλήματα μπορεί να έχει αυτό το χρόνο και φυσικά στην ένταση μπορεί να υπάρχει ή οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα παλιά πηγαίναμε πιο πολύ με το ένστικτο στο ότι έχω μια ιδέα ή αυτό φαντάζομαι ότι δουλεύει. Πλέον προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που μπορούμε, αλλά πάντα με τη λογική ότι κοιτάμε και λίγο το κομμάτι που υπάρχει στα νούμερα σε σχέση με το marketing και σε σχέση ουσιαστικά με το ποια είναι τα trends, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, ποιος είναι ο στόχος που έχουμε στην αγορά, γιατί δεν είναι και απαραίτητο ότι ακολουθείς τα trends ώστε να μπεις στον απόλυτο ανταγωνισμό. Μπορεί να ψάχνεις ενδεχομένως κάποιον ίσ της αγοράς για να δουλέψεις. Ο στόχος μας είναι πλέον να δουλεύουμε λίγο με πιο λογική, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ τεχνοκρατικός ο χώρος μας. Οπότε είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε κι εμείς στο τι συμβαίνει. Το πρόβλημα που υπάρχει σε όλα αυτά είναι ο COVID, ο οποίος για μας ήταν μεγάλο θέμα στο κομμάτι του πώς δουλεύουμε, γιατί είχαμε συνηθίσει να δουλεύουμε όλοι στον ίδιο χώρο σαν μια ομάδα, να έχουμε πάρα πολύ καλή επαφή μεταξύ μας. Είναι πολύ δημιουργικό αυτό που κάνουμε και θεωρώ ότι όσο πιο δημιουργικό είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι. Είναι για μένα αυτό το εργασία από το σπίτι, εξ αποστάσεως κτλ. Είναι μια φούσκα που ήδη έχει σκάσει και απλά δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Υπάρχουν έρευνες που το έχουν αποδείξει αυτό, το ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στο εργασία από το σπίτι. Και εμάς πραγματικά μας έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Και στο επίπεδο της συγκέντρωσης και στο επίπεδο από εκεί και πέρα της ταχύτητας που δεν υπάρχει.
και περιμένουμε πώς και πώς, πότε θα τελειώσει όλο αυτό, γιατί φυσικά η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, πότε θα τελειώσει όλο αυτό για να μπορέσουμε να ξαναείμαστε σε έναν κοινό χώρο. Και τώρα, επειδή ξέρω η λέξη CEO γενικά φοβίζει πολύ τον κόσμο, θα ήθελα να μας πεις τη δικιά σου σχέση με τους programmers της εταιρείας και τον project γενικά που δουλεύετε. Κοίταξε να δεις, μου έχουν βάλει το παρατσούκλι Steve Jobs, γιατί δεν τολμάνε να μπουν στο ασανσέρ μαζί μου. Γι' αυτό το λόγο πάνε με τα πόδια. Ευτυχώς είμαστε μόνο στο δεύτερο. Λοιπόν, θα μπορούσα να σου πω λοιπόν ότι δεν έχουμε αυτή τη λογική εδώ. Δεν ξέρω, η ταμπέλα πραγματικά το CEO εμένα με ξενίζει πάρα πολύ και γενικότερα οι ταμπέλες μου δημιουργούν προβλήματα στο να τις, μεταβολήσω. Γι' αυτό θα σου πω ότι περισσότερο στο χώρο μας, επειδή εμείς είμαστε μια οικογενειακή ομάδα, δεν είμαστε στη λογική του ότι είμαστε σε εταιρεία, το ξεχνάμε με το που μπαίνουμε εδώ και έχουμε και ένα έτσι λίγο κολεκτιβικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι επειδή δεν ζούμε ούτε με κάποιο φαν να μας στηρίζει, ουσιαστικά τα χρήματα που βγάζουμε αυτά ξαναμπαίνουν στους μισθούς μας. Στην ουσία, η πιο μεγάλη σχέση που έχουμε με τα παιδιά, μάλλον η πιο άμεση σχέση που έχουμε με τα παιδιά, είναι η σχέση που έχω σαν game designer και όχι σαν CEO. Δεν νομίζω ότι κανείς το αντιλαμβάνεται και κάπως έτσι. Οπότε αυτό χρησιμοποιείται μόνο στις κάρτες μας, γιατί κάτι θα πρέπει να πούμε όταν θα δώσουμε σε κάποιον άλλο άνθρωπο μια κάρτα. Ναι, ναι, ναι. Και περισσότερο στις ανάγκες ότι κάποιος πρέπει να έχει και την ευθύνη για κάποια πράγματα που εκεί χρησιμοποιούμε μόνο το κομμάτι ότι με κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για το τι παιχνίδι θα κάνουμε, ποια άτομα θα έρθουν στην ομάδα μας. Τέτοια πράγματα που ευτυχώς θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό το έχουμε πετύχει αρκετά καλά. Mm-hmm. Και είδα επίσης ότι έχετε και ένα δικό μας ΣΑΕ παιδί, τον Αντώνη, τον οικονό μου. Χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό όταν το σε ψαχούλεψα και είδα στο LinkedIn ότι δουλεύει σε εσάς. Αντώνη, να μας ακούς, φιλιά πολλά. Ναι, είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τον Αντώνη, γιατί εκτός από ένας πολύ καλός νέος επαγγελματίας που πραγματικά δείχνει πάρα πολύ, πολύ μεγάλη εξέλιξη, γιατί ο Αντώνης ήρθε κατευθείαν σε εμάς μετά από την σχολή. Παρόλο που εκτός από την εξέλιξη που έχει, είναι και ένα καταπληκτικό παιδί που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην επιλογή που κάνουμε στους ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί, ακριβώς επειδή, όπως είπα, είμαστε μια οικογενειακή ομάδα, το κομμάτι του χαρακτήρα είναι πάρα πολύ βασικό. Και ο Αντώνης είναι από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που λες, εντάξει, είμαι τυχερός, και παρόλο που έχει μόνο ούτε χρόνο στην ομάδα, στην ουσία είναι σαν να είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια και είναι φίλος. Οπότε αυτό πραγματικά είναι τρομερή τύχη, και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Κώστα Καρπούζη που μας έφερε σε πρώτη επαφή, και ουσιαστικά τον καθηγητή του που ήταν στη σχολή που τον πρότεινε, και ήταν πραγματικά ευτυχία για μας αυτό. Ήμουνα και τέστερ στην πτυχιακή του, πολύ το χαρή. Μου είχε βάλει να κάνω γυμναστική, βέβαια, που δεν μ' αρέσει, αλλά ωραία, είχαμε περάσει. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά, περνάς καλά πάντα με τον Αντώνη, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, έτσι. Θέλω να μας πεις τώρα τι σε γεμίζει ενέργεια και έμπνευση στη δουλειά σου. Καταρχάς μπορώ να σου πω ότι καταφέρνω πάντα τις δουλειές που έχω κάνει μέχρι τώρα, ελπίζω να μην αλλάξω άλλη, να φτάσω μέχρι εδώ δηλαδή αυτό. Μπορώ να πω ότι βρίσκω πάντα έναν τρόπο μέσω της δημιουργικότητας να τις κάνω ενδιαφέρουσες. Για μένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα το κομμάτι του να φτιάχνεις πράγματα, να μην τα εμπορεύεσαι απλά, να φτιάχνεις πράγματα που να έχουν στοιχεία σου μέσα και να προσπαθείς να τα κάνεις να πάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό για μένα είναι τρομερή ανάγκη, και ο χώρος ο δικός μας, όπως και ο προηγούμενος που ήμουνα, γιατί εντάξει, ήμασταν σαν διαφημιστική, αλλά στην ουσία επειδή κάναμε και κάποια πράγματα, είχαμε και ένα spin-off με κάποια μπλουζάκια, είχαμε κάποια πράγματα που ήταν δημιουργικά πολύ. Ουσιαστικά, ο χώρος ο δικός μας σου δίνει τη δυνατότητα
να κάνεις εσύ όμορφα πράγματα και παράλληλα να ενταχθείς και σε κοινωνικά σύνολα τα οποία είναι άλλοι άνθρωποι που κάνουν όμορφα πράγματα. Οπότε είτε σαν κοινότητα είτε σαν συνεργάτες, το γεγονός ότι βρίσκεσαι και με άλλους δημιουργικούς ανθρώπους μαζί είναι πάρα πολύ ωραίο και όταν κάνετε όμορφα πράγματα. Το άλλο πολύ σημαντικό που πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό είναι η δυνατότητα που σου δίνει να έρθεις σε επικοινωνία με τόσο πολύ κόσμο σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει ακριβώς η αίσθηση που έχεις όταν κάνεις κάτι πρώτη φορά, όταν αρχίσανε να μας κάνουν τις πρώτες εγγραφές και τις πρώτες και πληρωμές ακόμα, αρχίσαμε να ψάχνουμε από πού είναι ο καθένας. Και βλέπαμε κάτι τοποθεσίες του τύπου Αλάσκα και ήταν στη φάση που έλεγες, ξέρεις, δεν μπορούσαμε να το κοιτάγαμε στο χάρτη για να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται αυτό το πράγμα. Επλέον, ναι. Αυτό είναι το μαγικό στοιχείο, το ότι είσαι σε όλο τον πλανήτη. Και ότι όταν εμείς, για παράδειγμα, σε ένα από τα παιχνίδια μας έχουμε γύρω στις 500.000 χρήστες. Αν το σκεφτείς μόνο το μέγεθος που είναι 500.000 χρήστες, ότι σου έχουν δώσει το πιο πολύτιμο πράγμα που υπάρχει, το χρόνο τους, είναι πραγματικά μαγεία. Είναι, δηλαδή, αισθάνεσαι ότι είσαι κάτι λίγο σαν Θεός εκείνη τη στιγμή. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι πραγματικά πάρα πολύ ενέργεια και έμπνευση και όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια μετά από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι σου δίνεται μια δυνατότητα σε μια εποχή που η καθημερινότητά μας, οι άνθρωποι που συναντάμε γύρω μας, η κατάσταση που βιώνουμε όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, γενικότερα που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, που είναι πάρα πολύ άσχημη και μίζερη, μέσα στο δικό μας τον χώρο, ευτυχώς ακόμα, σε ένα παγκόσμιο επίπεδο που σου δίνει τη δυνατότητα και να βρεθείς εκεί, υπάρχει μία, πώς να το πω, όχι ελαφρότητα ακριβώς, αλλά είσαι λίγο σε μια κατάσταση καλύτερη στο να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα επαγγελματικό σύνολο που νιώθει να περνάει καλύτερα. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, παράλληλα προφανώς με το οικονομικό που, πίστεψέ με, δεν είναι σπάνια περίπτωση όσο το να πιάσεις το λότο, το να έχεις να βγάλεις εκατομμύρια, αλλά αυτό που σίγουρα μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα είναι ότι αν προσπαθήσεις αρκετά και αν το δουλέψεις και αν το πιστέψεις και αν το αγαπήσεις και αν και αν και αν και αν το κάνεις με μια ορθή λογική, σίγουρα τουλάχιστον θα σου δώσει τη δυνατότητα να ζήσεις οικονομικά καλύτερα από αυτό που είναι τουλάχιστον ο μέσος Έλληνας τουλάχιστον, έτσι. Το οποίο επίσης είναι ένας από τους λόγους για να σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, γιατί κανένας δεν θέλει να ζει από το πρωί μέχρι το βράδυ με προβλήματα και να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα αυτά ή να κλείνει το νήμα πεινάω. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και είναι κάτι που προσθέτεται σε αυτά τα πράγματα που λες, είναι ένας χώρος που μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα της έμπνευσης και τις ενέργειες που χρειάζεται για να δημιουργήσεις και για να κάνεις, να ξυπνάς την επόμενη μέρα και να είσαι ευχαριστημένος ότι κάνεις αυτή τη δουλειά. Γιατί στην τελική είναι δουλειά, έτσι. Και νομίζω είναι πολύ καλό για όλα αυτά τα μοντέρνα σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι μοντέρνα, είναι τόσα χρόνια στο χώρο. Όλα αυτά τα μοντέρνα, θα βάλω εισαγωγικά, επαγγέλματα, είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό που λες, ότι έχεις μία ασφάλεια ότι ό,τι και να γίνει, υπάρχει αυτή η παγκόσμια εμβέλεια όπου θα μπορέσεις να βρεις και δουλειά εύκολα, ακόμα και στο εξωτερικό, ακόμα και στην Ελλάδα. Δεν έχεις αυτό το φόβο που έχουν άλλα επαγγέλματα, που πρέπει να είναι τοπικά. Ακριβώς. Και να φοβηθείς με αυτό. Ναι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και που, ξέρεις, το γεγονός ότι δεν το έχεις κάθε μέρα στο μυαλό σου είναι ακριβώς αυτό το καλό. Ότι δεν ξυπνάς να κοιμάσαι με τη λογική του να σκέφτεσαι πιο πολύ το τι θα γίνει αύριο παρά το τι θα κάνεις για να το ευχαριστηθείς. Και σίγουρα, ξέρεις, είναι σαν τις ταινίες. Βγάζεις κάτι και το βλέπεις μετά να έχει μια οντότητα. Αυτή η οντότητα που πάλι λείπει στις μέρες μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι βυθισμένοι σε δουλειές οι οποίες είναι τόσο μονοδιάστατες και τόσο ένα κομμάτι της παραγωγής, ένα κομμάτι της λογικής, ένα κομμάτι του service που δίνουν, που στο τέλος δεν το νιώθουν αυτή την ικανοποίηση. Είναι πολύ λίγα πια τα επαγγέλματα που μπορούν να σου δώσουν, που έχουν αυτή τη δημιουργικότητα μέσα τους, αλλά και παράλληλα αναφέρονται σε ένα ολοκληρωμένο πράγμα, σε ένα ολοκληρωμένο προϊόν,
και που mm-hmm. το βλέπεις και λες, ξέρεις κάτι, φτιάξαμε μαζί αυτό, γιατί στην ουσία αυτό γίνεται στο τέλος. Έχουμε φτιάξει μαζί ναι. κάτι που είναι μια εμπειρία. Το οποίο είναι πραγματικά ό,τι πιο όμορφο μπορεί να σου συμβεί. Και μια συμβουλή που θα ήθελες να δώσεις σε όσους programmers ξεκινάνε τώρα την πορεία τους και φοβούνται λίγο για αυτόν τον κλάδο. Παιδί μου, πού θα πας να κάνεις παιχνίδια, πώς θα ζήσεις, τι θα τους πεις. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τι θα κάνεις, θα παίζεις. Λοιπόν, καταρχάς να πω εδώ ότι καταλαβαίνω ότι ο δικός σου χώρος είναι οι programmers, αλλά αυτό αφορά έτσι κι αλλιώς και όλο το κομμάτι που έχουμε στο χώρο μας, γιατί στο game industry, όπως βέβαια και στα περισσότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία και στο digital κομμάτι ακόμα, υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες οι οποίες έχουν βρει τη διέξοδό τους μέσα από αυτό. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι προγραμματιστές είχαν πάντα τη διέξοδο και μέσα από τις εφαρμογές. Οπότε μπορώ να πω κιόλας ότι δεν είμαστε και ο πιο ούτε ασφαλής, ούτε ο χώρος που θα τους δώσει τα περισσότερα χρήματα, τουλάχιστον στο μέσο όρο. Αλλά σίγουρα για κάποια άλλα επαγγέλματα έχουμε αποτελέσει πραγματικά, ο χώρος μας έχει αποτελέσει πραγματικά την λύση για τον βιοπορισμό τους και για την ανάπτυξη και την αναγνώριση του επαγγελματός τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, θυμάμαι όταν πρώτο ξεκίνησα, οι εικονογράφοι δεν είχαν κανένα χώρο. Αν δεν τους έπαιρναν να φτιάξουν κανένα παιδικό βιβλίο, πραγματικά δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο δυσέβρετα επαγγέλματα, γιατί πολύ απλά ο χώρος μας τους απορροφά όλους. Οπότε έχει δώσει λοιπόν το game industry πραγματικά πολύ χώρο σε διάφορα επαγγέλματα, μουσικούς για παράδειγμα. Επαγγέλματα τα οποία είχαν σημαντικές δυσκολίες πριν να βρουν το χώρο τους. Η συμβουλή λοιπόν απλά που θα δώσω εδώ είναι ότι πρέπει να το δοκιμάσεις, να δεις αν σου ταιριάζει. Έτσι κι αλλιώς το να κάνεις μια δοκιμή δεν είναι κάτι δύσκολο, ακριβώς γιατί όλα αυτά τα επαγγέλματα δεν έχουν το πρόβλημα του άγχους του τι θα κάνω αύριο και να θυσιάσεις τους 6 μήνες, τον ένα χρόνο μέσα σε αυτό το χώρο, δεν θα πάθεις τίποτα και να μην σ' αρέσει τελικά ή να μην ταιριάξεις. Αύριο θα μπορείς να βρεις μια άλλη δουλειά ανά πάσα στιγμή. Να το δοκιμάσεις γιατί όσο ακούγεται ότι δεν παίζουμε από τη μία μεριά, από την άλλη όντως δεν παίζουμε και είναι όντως ένα επάγγελμα που πρέπει να το ζήσεις και να το καταλάβεις διαφορετικά από αυτό που γενικότερα προσπαθούν να το αποδώσουν, το ότι είμαστε μια κάστα που πουλάμε αέρα και απλά είμαστε με το PlayStation στο χέρι και με κάποιο μαγικό τρόπο φτιάχνουμε όμως ένα άλλο παιχνίδι. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα επάγγελμα που είναι πάρα πολύ απαιτητικό, ανάλογα και από το χώρο που το κάνεις. Εμάς ειδικά που ο χώρος μας είναι το free-to-play και το online και το mobile, όλο αυτός ο συνδυασμός, είναι σαν να εγώ το κάνω πλάκα και λέω ότι είμαστε οι γιατροί της διασκέδασης, γιατί στην ουσία πρέπει να είσαι 24/7, δεν μπορείς να σταματήσεις δευτερόλεπτο, από την άποψη ότι ακόμα και όταν εσύ διασκεδάζεις, την ίδια στιγμή πρέπει να διασκεδάσει και ο κόσμος. Αν υπάρχει πρόβλημα στο παιχνίδι σου, πρέπει να επεσκευαστεί και να φτιαχτεί και να κάνεις το οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή. Δεν έχεις χρόνο στη λογική ότι ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή κάνω διακοπές. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Είσαι πάντα σε μια ταχύτητα, ακριβώς όπως είναι ένας χειρουργός που πρέπει να πάει στο χειρουργείο του επειδή απλά τον καλέσαν. Κάπως έτσι λοιπόν το βιώνουμε κι εμείς. Αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης, που αν όμως από την άλλη αυτό το αγαπήσεις, τελικά είναι και το ενδιαφέρον, γιατί σε έχει συνέχεια πραγματικά να σε κρατάει. Όπως λένε στο χωριό μου, στις μύτες των ποδιών σου, έτσι. Λοιπόν. Ναι. Στον Πειραιά έτσι το λέμε. Λοιπόν, οπότε η λογική είναι αυτή, ότι πρέπει να το δοκιμάσουμε, γιατί και τα αρνητικά και τα θετικά δεν πρόκειται να βγάλουν να έχουν μια Ferrari όλοι αύριο. Αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο το οποίο κακώς έχει χαρακτηρίσει το χώρο μας. Πρέπει λίγο. Και ναι, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη, ξέρεις, στο να δημιουργούμε μοντέλα και πρότυπα που δεν υπάρχουν. Απλά αυτά γίνονται γιατί τα media το χρειάζονται, γιατί αλλιώς δεν πουλάνε. Οπότε δυστυχώς δημιουργούν κάποιες ψευδεστήσεις στα παιδιά, τα οποία ξεκινάνε με πολύ χαρά, αλλά για κάτι το οποίο είναι φανταστικό. Το είχα πάθει και εγώ, περνώντας από μια γνωστή σχολή γραφιστικής κάποτε, όπου όταν βγήκαμε από εκεί, νομίζαμε όλοι ότι θα παίρνουμε τα τρελά λεφτά για να πουλάμε μούρι. Και όταν κάποια στιγμή θα πάει σε ένα φιλματζή, γιατί είμαι και μεγάλος σε ηλικία, λοιπόν, πήγα σε ένα φιλματζή να μου κάνει κάποιες διορθώσεις,
όπως κοίταγε το φιλμ, μου λέει, φίλε μου, μου λέει, από ποια σχολή έχεις περάσει? Του λέω, από την τάδε. Και το είπαμε καμάρι, γιατί είχα αυτή την... είχα αυτή την ταχύτητα από τη σχολή, ότι και καλά είμαι ο φοβερός. Και μου λέει, φαίνεται, γι' αυτό έχεις κάνει όλο μαλακίες. αυτό ακριβώς είναι το... ξέρεις, είναι η πραγματικότητα. Ότι δυστυχώς θέλεις χρόνο να καταλάβεις τι γίνεται πραγματικά μέσα σε ένα επάγγελμα και να καταλάβεις ότι πιθανότατα δεν βγαίνουν τυχαία τα χρήματα. Κάτι δίνουμε γι' αυτό. Στον δικό μας το χώρο δίνουμε πολύ χρόνο, πολύ πίεση. Υπάρχουν στιγμές που σπάει το στομάχι μας, που δεν μπορείς να βρεις γιατί υπάρχει ένα μπάγκα, ας πούμε, για παράδειγμα, και που εκείνη τη στιγμή είσαι κάτω ή που σε κατεβάζει Google γιατί έτσι πρέπει. Οπότε λοιπόν είναι ένα πολύ αγχωτικό επάγγελμα, το οποίο αγχωτικό, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν θα βγάλεις ένα καινούριο παιχνίδι, αν ο κόσμος θα του αρέσει. Μετά από ένα μήνα, δύο, πέντε, έξι μήνες, δύο χρόνια που κάνουν σε εμάς τα παιχνίδια, είναι η ώρα της κρίσης. Όλα αυτά, αν δεν τα ζήσεις πραγματικά, δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτό είναι για σένα ή όχι. Ας το δοκιμάσουν λοιπόν, γιατί πραγματικά είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για αυτούς οι οποίοι τους ταιριάζει, έτσι. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, εντάξει, εγώ τα τελευταία χρόνια λίγο ψαχουλεύω το δικό σας κλάδο, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που λες, η ώρα της κρίσης, πραγματικά το πόσο feedback παίρνετε από χρήστες που θα σου βάλουν YouTube βιντεάκι, θα σου κάνουν live stream, θα σου κάνουν gameplay και θα το βλέπεις να παίζετε στο τέτοιο. Θα γράφουν από κάτω σχόλια, δηλαδή τόση πληροφορία που παίρνετε, ας πούμε στα web, στο web και στις εφαρμογές, δεν έχουμε τόσο άπλετη, γενναιόδορη πληροφορία από τους χρήστες, feedback για αυτό το πράγμα. Είναι τέλειο. Ισχύει αυτό και εξαιστεί. Οι χρήστες είναι σαν το νερό εντωμεταξύ. Θα πάνε, όχι εκεί που έχεις χαράξει εσύ τη διαδρομή, θα πάνε εκεί που θέλουν να φύγουν. Ναι. Οπότε λοιπόν στο τέλος, τα περισσότερα παιχνίδια, και όχι μόνο σε εμάς, μιλάμε τώρα και για παιχνίδια του Fortnite, έτσι προχώρησε. Ναι. Στην ουσία, οι χρήστες αποφασίζουν ποια είναι αυτά τα στοιχεία που θα κάνουν ένα παιχνίδι μεγάλο και για να γίνει θα πρέπει εσύ να καταλάβεις εκείνη τη στιγμή και να ξεπεράσεις και τα κόμπλεξ σου, ότι ο κόσμος προτιμάει κάτι άλλο στο παιχνίδι σου από αυτό που νόμιζες εσύ ότι είναι το καλύτερο πράγμα του κόσμου. Ακριβώς. Και να επενδύσεις πάνω σε αυτό. Και όταν απλά είσαι κομπλεξαρισμένος και θέλεις να πιστεύεις ότι όχι, αυτό είναι το καλύτερο και θα συνεχίσει να κάνει αυτό που θέλω, στο τέλος απλά σε απορρίπτουν. Και ο κόσμος είναι πολύ σκληρός απέναντί σου. Mm. Αυτή είναι και μια, για μένα, από τις ομορφιές του αντικειμένου. Γιατί στην ουσία δεν ενδιαφέρεται ούτε για το budget που έχεις δώσει, ούτε για τους χρόνους που έχεις δώσει. Γι' αυτό και μπορεί να δεις και παιχνίδια τα οποία μπορεί να φτιάχτηκαν μέσα σε δύο μέρες στον καράζ του σπιτιού κάποιου, okay, και να είναι τεράστιες επιτυχίες, και παιχνίδια που μπορεί να είναι των εκατομμυρίων και του budget του Hollywood και στο τέλος να μην παίρνουν τίποτα από όλα αυτά πίσω. Γιατί ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει και έχει δίκιο να μην τον ενδιαφέρει. Είναι ο χρόνος του, είναι όντως το πιο πολύτιμο πράγμα έχουμε και θα το δώσεις εκεί που γουστάρεις. Δηλαδή θα το δώσεις για κάτι το οποίο θα είναι μια ωραία εμπειρία. Δεν θα το δώσεις απλά γιατί κάτι κοστίζει τόσο. Εγώ τώρα τελευταία το λέω γιατί, εντάξει, εγώ είμαι gamer, έγινα gamer στην καραντίνα. Δεν ήμουνα πριν, δεν προλάβαινα. Όταν με ρωτάνε, λέω, είναι η ψυχοθεραπεία μου. Αφήστε με, δεν θέλω κάτι άλλο τώρα, να ηρεμήσω θέλω. Ναι, ψυχοθεραπεία. Αυτό στο πάνω, δηλαδή, πραγματικά υπάρχει με διάφορους τρόπους και είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Ναι. Εμένα σου λέω πραγματικά με έσωσε το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετώπιζα την όλη κατάσταση, αλλά πραγματικά με έσωσε το παιχνίδι. Ωραία. Ποιο είναι το δυνατό σου skill? Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ανάλυση και η αποδόμηση πραγμάτων και μετά ουσιαστικά η επανατοποθέτηση όλων αυτών των στοιχείων που μου αρέσουν σε μέρη που ή τέλος πάντων δεν τα έχει φανταστεί κάποιος ή θα ήταν δύσκολο να τα δεις εκεί. Δηλαδή, στα παιχνίδια, για παράδειγμα, αυτό που κάνω είναι να παίζω διαφορετικά παιχνίδια, να βρίσκω, αυτό ήταν και το πρώτο μας παιχνίδι ουσιαστικά, να βρίσκω στοιχεία σε παιχνίδια που δεν έχουν συνδεθεί μεταξύ τους,
να παίρνω τους μηχανισμούς, να τους βγάζω και να τους κάνω ένα πράγμα σε μια πρωτόλια μορφή και να τους συνδέω ουσιαστικά με άλλα παιχνίδια, φτιάχνοντας κάτι καινούριο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μου skill, παράλληλα με το ότι μπορώ να βρω, όπως είπα πριν, είμαι πολύ κακός σε πάρα πολλά πράγματα, όπως έλεγα πριν για γραφίστας. Σαν γραφίστας λοιπόν που είμαι κακός, όταν ήμουν σκάουτερ για γραφίστες, καταφέραμε να πάρουμε 6 εύγε με τα πράγματα που κάναμε μαζί με άλλα άτομα. Γενικότερα αυτό το έχω σαν μεγάλο προτέρημα, επειδή δεν έχω το εντός αγωγικών, και τώρα ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, το κόμπλεξ του καλλιτέχνη, που ξέρεις, στο χώρο του πάντα αισθάνεται ότι αυτό το κάνει καλύτερα από τους άλλους και μπαίνει στην οπτική τη δική του, οπότε κρίνει όλους τους άλλους με το πώς θα θέλει εκείνος να κάνει τα πράγματα. Εγώ, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν τα ξέρω, ουσιαστικά έχω το μάτι να μπορώ να δω το ποιους ανθρώπους μπορώ να έχω μαζί μου για να βγάλω ουσιαστικά κάτι πάρα πολύ καλό. Και συνήθως έχω και τη δυνατότητα να βάζω στόχους που φαίνονται αρχικά μεγαλύτεροι από αυτό που είμαστε, αλλά με το πείσμα και την υπομονή και τους πολύ καλούς συνεργάτες να τους πετυχαίνουμε. Αυτό πραγματικά είναι το πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ποιο είναι το πιο βαρετό task μέσα στη μέρα? Πες τα όλα. Εδώ δεν χρειάζεται καν να το σκεφτώ ούτε δευτερόλεπτο. Είναι το να κάνεις τα καθημερινά πράγματα που χρειάζεται για μια εταιρεία για να λειτουργήσει. Είναι η μόνη στιγμή που σκέφτεσαι ότι όντως έχεις εταιρεία. Αυτό είναι πραγματικά το μεγαλύτερο πρόβλημα και δυστυχώς ένα από αυτά που δεν λύνεται και εύκολα, γιατί δεν μπορείς να βρεις εύκολα κάποιον ο οποίος να θέλει να πάρει αυτά που έχει μια εταιρεία και να μην είναι η εταιρεία του. Εντάξει. Οπότε στο τέλος, κάποτε μου το είχε πει η Μάγκη, που κάτι συζητάγαμε, γιατί η Μάγκη είναι πάρα πολύ καλή σε όλο αυτό τη σκηνή που έχει να κάνει με τις startups, με όλα αυτά τα πράγματα, και κάτι τη ρώταγα στο αν θα μπορούσαμε να έχουμε τέλος πάντων μια χρηματοδότηση για κάτι τέτοιο, και μέσα σε όλη την κουβέντα μου είχε πει στο τέλος, αλλά μην είσαι σίγουρος ότι το θες. Και της είχα πει, μα γιατί? Και μου λέει, γιατί στην ουσία αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τις ιδέες, όταν μπαίνουν στη διαδικασία τελικά να χρηματοδοτηθούν, στο τέλος δεν κάνουν τίποτα σχετικά με την ιδέα τους. Ασχολούνται μόνο με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα λειτουργικά του πράγματος. Αυτή δυστυχώς είναι η μεγάλη αλήθεια. Εγώ περνάω όλη μου τη μέρα κάνοντας πράγματα λειτουργικά για να φτάσω 6, 7, 8, 10 η ώρα να κάνω αυτό τον ελάχιστο χρόνο και με την ελάχιστη ενέργεια που έχω πια. Αυτό που μου αρέσει που έχει να κάνει με το game design και με το monetization. Δυστυχώς τα άσχημα τάσκ της μέρας τρώνε σχεδόν όλη τη μέρα. Τώρα εδώ συνήθως ρωτάω τους καλεσμένους μου ποια είναι η πρώτη γλώσσα που αγάπησες, γιατί όλοι έχουν περάσει από κομμάτια κώδικα. Θα την αντιστρέψω λίγο, αν έχεις γράψει ποτέ σου κώδικα και αν ναι, πώς ήταν η εμπειρία σου? Κοίταξε, θα σου πω ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένιωθα πολύ προβληματισμένος, ένιωθα ανειδίκευτος. Γιατί στην ουσία υπήρχε, ακόμα και σε μένα, μία αίσθηση ότι αφού φτιάχνεις παιχνίδια πρέπει να είσαι προγραμματιστής. Αυτή όμως δεν είναι η αλήθεια. Στο χώρο το δικό μας, τουλάχιστον στο δικό μας industry, το gaming development δεν απαιτεί μόνο προγραμματιστές, απαιτεί και άλλες δουλειές. Όντως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν τα πάντα μόνοι τους. Υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις των ανθρώπων, που είναι όπως και στον κινηματογράφο, όπως και σε όλες τα προϊόντα που έχουν μέσα το καλλιτεχνικό, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Εγώ λοιπόν είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν είμαι προγραμματιστής, δεν ξέρω ουσιαστικά καμία γλώσσα προγραμματισμού. Έχω κάνει λίγο HTML κάποια στιγμή που έκανα λίγο πριν ξεκινήσω το όλο αυτό θέμα. Και κάποια στιγμή που είπα να σπουδάσω ενδεχομένως, είχα φτάσει και κοντά στο να έρθω και στη ΣΑΕ. Κάποια στιγμή που είχα ξεκινήσει για να σπουδάσω, μου είχε πει κάποιος άνθρωπος που τον εμπιστεύτηκα σε αυτό, ότι ήταν manager ουσιαστικά σε μια εταιρεία μεγάλη που έχει να κάνει με πολλούς προγραμματιστές, και μου είχε πει ότι, να ξέρεις, θα πρέπει να σου πάρει πάρα πολλά χρόνια να γίνεις ένας καλός προγραμματιστής, τόσο καλός που και να ξέρεις τι ξέρεις και να μπορείς να κρίνεις τους άλλους με τη λογική που είναι η σωστή και όχι με τη λογική τη δική σου. Και εκεί κατάλαβα και μου είπε ότι δεν χρειάζεται στην ουσία για να έχεις μια εταιρεία που χρειάζεται να έχει μέσα προγραμματιστές να είσαι προγραμματιστής ο ίδιος.
Αυτό όντως είναι πραγματικότητα. Μου έχει φέρει και πάρα πολλές δυσκολίες. Αυτό είναι επίσης πραγματικότητα. Mm. Οπότε, ναι, δεν ξέρω κάποια γλώσσα προγραμματισμού για να γράψω. Αντιλαμβάνομαι όμως αρκετά πράγματα για την ανάγκη που χρειάζεται για να έχουμε επικοινωνία όλα μας τα, πώς να το πω, όχι τμήματα, αλλά όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουμε το συγκεκριμένο, τα project μας, στην δημιουργία του, στο development που έχουμε. Γιατί όταν εγώ προφανώς σχεδιάζω κάποιους μηχανισμούς, αυτοί θα πρέπει να μπορούν να γίνουν με κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Οπότε λοιπόν έχω την αντίληψη πώς λειτουργούν τα πράγματα, απλά δεν μπορώ να γράψω σίγουρα τίποτα. Είναι κάτι το οποίο θέλω να το κάνω στο μέλλον. Απλά κάθε φορά που λέω ότι θέλω να το κάνω, βρίσκω κάτι άλλο που χρειάζεται να διαβάσω, να μάθω, να χάσω το χρόνο ή να ασχοληθώ μαζί του, που ουσιαστικά πάντα τελικά αφήνω το συγκεκριμένο πράγμα πίσω, ότι κάποια άλλη στιγμή θα το κάνω. Και μου δίνεις καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση. Τι είναι το επόμενο στη λίστα που πρέπει να μάθεις και να ασχοληθείς μαζί του? Κοίταξε να δεις. Παρόλο που, όπως είπα, σε αυτό το χώρο βρέθηκα, δεν ήταν κάτι το οποίο το ξεκίνησα από σπουδές ή οτιδήποτε άλλο, το game design πραγματικά το έχω λατρέψει. Mm. Και μάλιστα στο συνδυασμό με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς, που έχει να κάνει ουσιαστικά με το πώς θα κάνεις game design σε free-to-play παιχνίδια, με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το πράγμα. Κάποιοι τώρα λοιπόν που θα ακούσουν ενδεχομένως το podcast θα πούνε φυσικά γιατί είσαι ο διάολος μεταμορφωμένος. Γιατί ξέρεις, αυτοί που είμαστε του free to play έχουμε αυτή την ταμπέλα ότι έχουμε πουλήσει την ψυχή μας στο διάολο. Λοιπόν, εμένα μ' αρέσει κιόλας. Και μ' αρέσει και σαν παίκτης και μ' αρέσει και σαν λογική το να φτιάχνω κόσμους που ο άλλος να θέλει να παίξει τόσο που στο τέλος ενδεχομένως να επενδύσει και τα χρήματά του. Αυτό λοιπόν, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και επειδή είναι ένας χώρος όπου, όπως και τα περισσότερα πράγματα που ασχολούμαστε έτσι κι αλλιώς, το ότι έχει να κάνει με το ψηφιακό, συνέχεια πρέπει να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να βλέπεις. Είναι κάτι το οποίο με απορροφά πολύ και είναι κάτι το οποίο και στο μέλλον φαντάζομαι, αν δεν αλλάξει κάτι άσχημα στη ζωή μου, θα συνεχίσει να παίρνει το χρόνο μου. Αυτό και το monetization που είναι τα δύο πράγματα που ασχολούμαι και που πραγματικά μου αρέσουν. Δεν είναι απλά ότι ασχολούμαι γιατί έχω βρεθεί εκεί. Σίγουρα από εκεί και πέρα και το κομμάτι του προγραμματισμού θα ήταν κάτι που θα ήθελα να το δω έστω και σαν χόμπι και φυσικά την ανάλυση. Γιατί και τα data και το πώς ας πούμε παίρνεις χαρακτηριστικά από αυτά και το τι κάνουν παίκτες σου, πώς λειτουργούν και όλα αυτά είναι κάτι το οποίο πλέον ειδικά σου λέω τόσο τεχνοκρατικά που έχουν γίνει τα πράγματα είσαι αναγκασμένος, δεν είναι απλά κάτι έξτρα. Mm. Είναι ένα βασικό στοιχείο του πώς σχεδιάζεις τα παιχνίδια σου. Οπότε ναι, θα συνεχίσω να είμαι αυτό που είμαι. Το εδώ ρωτάω συνήθως αν δεν έκανες τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά θα έκανες. Εσύ μας έχεις πει ήδη τη μετάβαση σου από κάτι άλλο σε αυτό που είσαι τώρα. Αλλά θα το ρωτήσω, ας πούμε ότι και αυτό χτύπα ξύλο, δεν πάει καλά. Ποιο θα είναι το επόμενο που θα δοκιμάσεις? Μηχανοδήγος στα τρένα. Okay. Αλλά είμαι τόσο καντέμις που το επιλέγω τέτοια εποχή που ξέρεις σταματάνε ουσιαστικά να υπάρχουν μηχανοδηγοί στα τρένα και τα τρένα πάνε μόνα τους. Λοιπόν, οπότε για να μπορώ να έχω άλλη μια μετάβαση μετά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχω αλλάξει πάρα πολλά επαγγέλματα με τη λογική. Μάλλον έχω δοκιμάσει πολλά επαγγέλματα. Έχω κάνει τον DJ, έχω κάνει τα πάντα. Σερβιτόρο, ό,τι υπάρχει και δεν με χαλάει. Στη λογική μου γενικότερα είναι ότι μ' αρέσει να προσπαθώ να βρω μέσα στο οτιδήποτε κάνω, πώς αυτό να γίνει δημιουργικό. Πώς να αποκτήσει κάτι, μια διαφορετική υπόσταση και πώς να του δώσω ένα στοιχείο παραπάνω από αυτό που θα ήταν το τετριμένο και αυτό που θα φανταζόμασταν ότι θα βλέπαμε. Οπότε μπορώ να φανταστώ πάρα πολλά πράγματα, το συγγραφέα ξανά. Δηλαδή, που είναι και μια δουλειά η οποία δεν έχει και πολλά έξοδα. Ένα καφέ πίνει ένα καφέ. Κάποια στιγμή αρχίζουν και στον κερνάνε κιόλας γιατί συνηθίζουν να σε βλέπουν εκεί. Περνά καλά. Γενικότερα υπάρχουν επαγγέλματα που θα μπορούσα να κάνω και ένα τέλος πάντων πέρα από την πλάκα θα ήταν κάτι σαν αυτό που κάναμε που δυστυχώς απέτυχε που ήταν η πλατφόρμα που είχαμε με τα μπλουζάκια αλλά που την είχα στο μυαλό μου να την κάνω μια πλατφόρμα που θα έχει να κάνει με το design γενικότερα και όχι μόνο με τα μπλουζάκια. Ο σκοπός μου ήταν να φτάσουμε στο σημείο που να έχουμε αντικείμενα μέχρι και σπίτια. Η λογική μας τότε ήταν ότι σου δίναμε τη δυνατότητα να σχεδιάσεις πάνω σε ένα μπλουζάκι ότι ήθελες και έμπαινε κανονικά το ονοματεπώνυμο του σχεδιαστή, γιατί η λογική ήταν αυτή ότι είμαστε καμβάς. Ήθελα δηλαδή αυτό να το επεκτείνω λίγο
σε μια γενική ιδέα που θα μπορούσε να είναι τα πάντα. Από ένα αυτοκίνητο που παίρνεις και είναι βαμμένο, σχεδιασμένο τα πάντα σύμφωνα με το πώς θα θέλει ένας καλλιτέχνης να το κάνει. Αυτό λοιπόν θα ήταν πάλι κάτι το οποίο θα μπορούσα να κάνω, αλλά ελπίζω πως θα το κάνω σαν δεύτερη δουλειά και όχι κάτι άλλο. Το καλύτερο project που έχεις δουλέψει ήταν? Το καλύτερο project, κοίταξε, τα παιχνίδια μας έχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία το καθένα, γιατί είμαστε και Ελληνάρες και θέλαμε να φτιάξουμε διαφορετικά πράγματα. Δεν θέλαμε να κάνουμε μόνο μια συνταγή, ή το έχουμε αυτό σαν πρόβλημα, κλασικά. Πάντα μας έρχεται κάτι καινούριο. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι σε διαφορετικά παιχνίδια υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία τα οποία μπορώ να βρω. Στο πρώτο μας παιχνίδι που δεν είναι ούτε αισθητικά ωραίο, δεν είναι ούτε ένα παιχνίδι το οποίο εύκολα θα το παίζει κάποιος και θα έλεγε ότι παίζω ένα παιχνίδι. Έχουμε το, μ' αρέσει πάρα πολύ, το κομμάτι που υπάρχει της επαφής με τον κόσμο. Όπου φαντάζομαι ότι έχουμε παίκτες που παίζουν πλέον 10 χρόνια σε αυτό το παιχνίδι και που έχουν δημιουργήσει σχέσεις, οικογένειες, επαφές, φίλους, έχουν χαλάσει με φίλους. Έχει όλο αυτό το πράγμα που είναι ένα community. Από τα project που αγάπησα πάρα πολύ ήταν επίσης το Neonverse, που σε αυτό είχαμε την τύχη να δουλέψουμε και με τον Λάνη τον Νίκο, που, με την Pixel Rain τέλος πάντων, και τον Λάνη τον Νίκο και την Βίκη, που είναι ένα project που είναι η προσπάθεια που κάνουμε συνέχεια να δημιουργήσουμε λίγο συνεργασίες ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι λίγο μεγαλύτερο από αυτό που είμαστε. Γιατί στην ουσία, όταν είμαστε μικρά σχήματα σε αυτή τη χώρα, μόνο μέσα από συνεργασίες μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό project, που δυστυχώς δεν το προχωρήσαμε όσο θέλαμε, γιατί έπεσε ακριβώς στην εποχή του κορονοϊού. Και ενώ μας είχαν, μας είχαν καλέσει από την GDC να είμαστε ένα από τα δείγματα της Unity στο τι μπορείς να κάνεις με τη Unity σε ένα κινητό. Ακριβώς εκεί έτυχε, δηλαδή μια εβδομάδα πριν πάμε, πριν ταξιδέψουμε, η έκθεση απλά ακυρώθηκε. Από αυτές τις πολύ άσχημες στιγμές που λες, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς το αφήσαμε και κάπου πίσω, γιατί ένα από τα πράγματα που προσπαθώ να εξηγήσω και στα παιδιά που ασχολούνται με το χώρο είναι ότι πρέπει να κάνεις και κάποια πράγματα με τη λογική ότι θέλεις να είναι και βιώσιμο αυτό που κάνεις. Εμείς δεν κάνουμε ούτε εφαρμογές για κάποιους άλλους. Ένα παιχνίδι έχουμε κάνει όλο και όλο για άλλη εταιρεία, για την Τράπεζα της Ελλάδος που κάναμε πρόσφατα, και αυτό ήταν μόνο και μόνο γιατί στην ουσία ήταν πολύ ενδιαφέρον το project, αλλιώς δεν θα το κάναμε και αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε δικά μας πράγματα, και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει αυτά τα δικά μας πράγματα να έχουν και τη λογική του ότι είναι και βιώσιμα. Οπότε λοιπόν, κάτω από αυτή τη διαδικασία σίγουρα τοποθετείς περιορισμούς, οι οποίοι δεν είναι πιο ευχάριστοι, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να ακολουθήσεις για να δουλέψεις αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν, κάτω από αυτή τη διαδικασία αναγκαστικά χρειάζονται, που είναι και ωραίο, οι συνεργασίες, και νομίζω ότι τώρα ουσιαστικά κάνουμε κάποια project που θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, μαζί με τους δράκοντες, τους Dragon Tail, που έχουμε κάνει πάλι μια τέτοια συνεργασία, και ελπίζω ότι θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα project από εδώ και πέρα, εκτός από αυτά που ήδη έχουμε κάνει. Θέλεις να μας πεις και ποιο θα ήταν το ιδανικό job title που δεν υπάρχει, αλλά αν υπήρχε θα το έβαζες στο LinkedIn σου? Ναι, γιατί έχω και ιδιαίτερη σχέση, ξέρεις, με όλο αυτό. είναι από αυτά που, ξέρεις, δεν μου έχουν ταιριάξει καλά. Θα μπορούσα να πω προγνώστης ιδεών. Και θα το εξηγήσω κιόλας λίγο αυτό. Σε αυτό έχουμε και ένα θέμα. Ναι, έχουμε και ένα θέμα με τον Αντώνη. Εδώ το inside joke που υπάρχει στην εταιρεία, στην ομάδα μάλλον, είναι ότι κάθε φορά θα πω μια ιδέα, θα πει ο Αντώνης, γιατί είναι και ένα παιδί το οποίο έχει διαβάσει άπειρα, θα πει ο Αντώνης το έχει κάνει αυτός, και θα απαντήσω ότι στην ουσία ο Αντώνης είναι ένας κατάσκοπος που παίρνει τις ιδέες μου και με μια λογική back to the future ουσιαστικά τις κάνει η μεταπόληση, και γι' αυτό προϋπάρχουν από όταν τις πω εγώ. Λοιπόν, είναι αυτό που έχουμε όλοι, έτσι καλώς νομίζω, που ξέρεις, φανταζόμαστε κάτι και λες
το είπα πρώτος. Εγώ επειδή έχω πολλά τέτοια που έχω πει το είπα πρώτος, φροντίζω να τα λέω και δυνατά, ώστε τουλάχιστον ναι με να μην τα κάνω, αλλά να μπορώ να έχω την χαρά ότι όταν γίνονται, να πω εντάξει, είδες που το είχα πει. Εγώ το είχα πει, λοιπόν, ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Είναι προγνώστης ιδεών λοιπόν αυτό. Είναι για αυτούς που ξέρεις, δεν τα κάνουν, αλλά στο τέλος τουλάχιστον τα έχουν πει. Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, έκλεισε αυτή η δεύτερη ενότητα και πάμε τώρα λίγο να ανοίξουμε το θέμα της συζήτησης και να μιλήσουμε λίγο για το game industry, να μας πεις πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, συγκεκριμένα και στην Κύπρο, να δούμε λίγο τι παίζει στα εγχώρια και μετά, αν θες, μπορείς να μας το ανοίξεις και λίγο παραπάνω, ένα sneak peek τι συμβαίνει έξω. Ο χώρος μας, λοιπόν, όταν καταρχάς αναφερόμαστε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν αναφορά. Το ένα έχει να κάνει με το κομμάτι της παραγωγής, το άλλο έχει να κάνει με την αγορά στην οποία απευθυνόμαστε. Mm. Αυτό που συμβαίνει, ευτυχώς και δυστυχώς μαζί, είναι ότι είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, είτε είσαι στο Περού, στην ουσία απευθύνεσαι πάντα στην ίδια αγορά. Είναι η παγκόσμια αγορά όπου βρίσκονται όλοι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι εσύ, αν είσαι σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, κυρίως η Ελλάδα, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα με την Κύπρο, όταν είσαι λοιπόν στην Ελλάδα, πρέπει να ανταπεξέλθεις σε συνθήκες παγκόσμιας αγοράς με τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις μέσα στην εγχώρια αγορά σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, το πώς λειτουργούν οι εταιρείες και όλο αυτό το πράγμα που μπορεί να έχει να κάνει και που μπορεί να δημιουργεί τα όποια προβλήματα δημιουργεί. Οπότε, υπάρχει το πρόβλημα ότι εσύ πρέπει να ανταπεξέλθεις σε πολύ πιο μεγάλο level και δυσκολίες από αυτό που είσαι προετοιμασμένος, έχεις τη δυνατότητα, έχεις τα εργαλεία να κάνεις. Και εδώ θα πω ότι ναι μεν από την παγκόσμια αγορά έχεις να λάβεις το ότι, και αυτό ευτυχώς μας έχει σώσει, ότι ουσιαστικά πληρώνεσαι από την παγκόσμια αγορά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά που δεν τις έχουμε εδώ. Κυρίως με χρηματοδοτικά προγράμματα, με την δυνατότητα που έχεις να βρεις προσωπικό που θα μπορεί να σταθεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις που υπάρχουν και σε μια κουλτούρα που δεν την έχουμε. Που στην ουσία καθυστερεί τα πράγματα γιατί πρέπει να είτε να ανακαλύψεις τον τροχό είτε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Αυτά όλα μαζί τα πράγματα δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον στην Ελλάδα και σύν φυσικά μιας έλλειψης κουλτούρας που έχουμε στο συγκεκριμένο χώρο που δεν πρέπει να ακούγεται αρνητικά με τη λογική ότι δεν φταίμε οι Έλληνες, είναι γιατί απλά δεν το έχουμε ούτε διδαχτεί, ούτε είχαμε την τριβή με αυτό. Όταν λοιπόν δεν έχεις την γνώση, για παράδειγμα, το πώς γίνονται οι συνεργασίες, όταν δεν έχεις την λογική του ότι χρειάζονται κάποια πράγματα να τα κάνεις με το σωστό τρόπο, όταν, αυτά είναι προβλήματα που τα βρίσκεις μπροστά σου. Και τελικά καταλήγουμε οι περισσότεροι να είμαστε στη φάση που να παλεύουμε ο καθένας μόνος του, από τη δική του σπηλιά και να προσπαθούμε να πετύχουμε στόχους που είναι πολύ μεγαλύτεροι από την πραγματικότητα που... και το ρεαλισμό που πρέπει να χρειάζεται και που χρειάζεται σε αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτά όλα μας δημιουργούν προβλήματα που κάνουν τον ανταγωνισμό ακόμα πιο δύσκολο με την αγορά που πρέπει να σταθούμε. Ελπίζω ότι κάποια πράγματα σιγά σιγά θα αλλάξουν σε αυτό το κομμάτι, ειδικά από το ότι σιγά σιγά και δειλά δειλά και ο ακαδημαϊκός χώρος αρχίζει να βγάζει άτομα τα οποία... να έχουν κάποια και το υπόβαθρο που χρειάζεται τη ακαδημαϊκή γνώση για αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι εντός εισαγωγικών του πεζοδρομίου. Δεν πέρασα κάποια σχολή, δεν ασχολήθηκα με κάτι που να με έκανε να μάθω πράγματα για το χώρο που είμαι. Mm-hmm. Και αν συμβαίνει καλά, είναι μόνο και μόνο γιατί το ίντερνετ σου προσφέρει πολλά πράγματα και δυνατότητες να μάθεις πράγματα. Όμως αυτό θα πρέπει από κάπου να το ξεκινήσεις. Και σίγουρα εκεί έχει να κάνει και με την κουλτούρα, στο ότι θα πρέπει, είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, ότι
σε αυτή τη χώρα όταν ξεκινήσαμε εμείς, στην αρχή παίζαμε και μετά ήμασταν το καλύτερο candidate για την λογική του, έχουμε βραβευτεί εντός εισαγωγικών ως προς την τρομερή ανάπτυξή μας, όταν τελικά άμα τα έβαζες κάτω τα νούμερα, απλά είχαμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη και την προηγούμενη χρονιά δεν είχαμε καν ξεκινήσει. Η ανάγκη απλά των, ξέρεις, των προτύπων μέσα σε ένα χώρο που έχει διψάει για success stories και τέτοια πράγματα, στο τέλος, πάλι δημιουργεί πολύ κακά πρότυπα, τα οποία όταν, ξέρεις, δεν μπορείς να τα προσεγγίσεις τελικά, απλά υπάρχει απογοήτευση και λάθος τρόπος, ξέρεις, του πώς προσεγγίζονται. Ότι θέλω να γίνω εκατομμυριούχος μέσα σε μια εβδομάδα. Ότι θέλω να έχω πετύχει τα πάντα μέσα σε χρόνια. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή των πραγμάτων. Έχουμε δυστυχώς πολύ δρόμο για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα και την ίδια στιγμή οι συνθήκες αλλού επιτρέπουν τα πράγματα να εξελίσσονται πολύ γρήγορα και να απομακρύνονται ακόμα περισσότερο από εμάς. Γιατί αλλιώς και δημιουργούς έχουμε και πολύ καλούς και με πάρα πολύ ταλέντο. Απλά δεν υπάρχει ούτε το vision, ούτε η σαφή εικόνα του που πρέπει να κατευθυνθούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να φέρουμε αποτέλεσμα σε αυτό το πράγμα. Και να μην κάνουμε χόμπι, να είναι κάτι το οποίο είναι ένα πραγματικό, ένα πραγματικό industry. Mm-hmm. Και εδώ, ξέρεις, έρχεται και το κομμάτι του COVID που μας δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα, γιατί στην ουσία αυτό που πριν ήταν μια λογική ότι μπορεί και κάποιος να θέλει να δουλεύει από το σπίτι, πλέον έγινε υποχρεωτικό σε όλο τον κόσμο. Οπότε δεν είχε καμία διαφορά για μια εταιρεία του εξωτερικού αν θα πάρει κάποιον που είναι από την περιοχή της ή αν θα πάρει κάποιον από την Ελλάδα. Και στα budget του εξωτερικού, τώρα μην κάνουμε πλάκα, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε εμείς σε αυτά τα νούμερα. Οπότε λοιπόν, στο πώς αυτό έχει επηρεάσει είναι ότι τελικά μείωσε ακόμα περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί του πράγματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δίνουμε πραγματικά μάχη σε αυτό το κομμάτι, στο πώς θα πετύχουμε να ολοκληρώσουμε το development των πραγμάτων που κάνουμε. Στην Κύπρο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, γιατί εκεί στην ουσία ακριβώς το ότι υπήρξαν πολλές εταιρείες που πήγαν και που αρχικά προφανώς για το οικονομικό δημιουργήσαν έδρες και που μετά το ίδιο το κράτος υποστήριξε ουσιαστικά και την ενίσχυση της πραγματικής επαγγελματικής λειτουργίας, στο τέλος έχει φτάσει ένα σημείο να προσελκύει κόσμο από όλο τον κόσμο για να δουλέψουν. Έχει γίνει κάτι σαν την Μάλτα που ήταν για τα ταχυρά παιχνίδια. Έχει εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο η Κύπρος. Οπότε, ίσως θα ήταν και ένα παράδειγμα να μπορέσουμε να τα ακολουθήσουμε και σε αυτή τη χώρα, που δυστυχώς δεν μπορεί να δει ποια είναι τα πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν μια κατάσταση. Και είναι κρίμα. Γιατί στην τελική, το game industry είναι από τους χώρους που, επειδή δεν απαιτεί εξοπλισμό, επειδή δεν απαιτεί ακριβές έδρες, δεν έχει τα προβλήματα του ότι θα πρέπει να επενδύσεις σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό σου. Mm-hmm. Αν θα υπήρχε ένα σοβαρό πλάνο από την πολιτεία για να ενισχυθεί αυτό το πράγμα, η ίδια η χώρα θα έπαιρνε πίσω, γιατί στην ουσία και τα έσοδα που μπορεί να φέρει μια πετυχημένη τέτοια ενέργεια είναι πάρα πολλά, όταν τελικά είναι πετυχημένη. Οπότε για ένα κράτος αυτό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά λοιπόν και η πολιτεία θα πρέπει να δημιουργήσει και να σχεδιάσει πλάνα πώς θα ενισχύσει αυτό το χώρο, πώς θα του επιτρέψει πρώτα να αναπτυχθεί και μετά φυσικά είναι δεδομένο και λογικό ότι θα έχει να πάρει και πάρα πολλά, γιατί στην ουσία ο χώρος ο δικός μας μπορεί να δημιουργήσει προϊόντα τα οποία μπορούν να φέρουν σημαντικά έσοδα. Τα επιτυχημένα προϊόντα του χώρου μας φέρνουν πραγματικά σημαντικά έσοδα. Αυτό λοιπόν προφανώς θα μπορούσε να ενισχύσει και το ίδιο το κράτος. Υπάρχει ένα γνωστό περιστατικό όπου στη Νέα Ζηλανδία ένα παιχνίδι άλλαξε ουσιαστικά το ΑΕΠ της χώρας. Απίστευτο. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο και είναι αυτό που λες, okay, γίνεται. Και τέλος πάντων το ξέρουμε ότι το industry το συγκεκριμένο έχει τη δυνατότητα να φέρει τρομερά έσοδα για ένα κράτος. Οι Κύπροι δεν είναι χαζοί, δεν το κάνουν μόνο γιατί απλά βρίσκονται εκεί οι εταιρείες, αντιλαμβάνονται
ποιο είναι το όφελος της χώρας τους. Κατά από αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να το δούμε και σε αυτή τη χώρα με αυτή τη λογική, όταν δεν είναι λογικό να φτιάχνουμε σε αυτή τη χώρα μπλουζάκια, δεν είναι λογικό να δημιουργούμε βαριά βιομηχανία σε αυτή τη χώρα, γιατί απλά δεν έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε και δεν έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική να το υποστηρίξουμε απέναντι στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Ο πιο ουσιαστικός χώρος που θα έπρεπε να κινηθούμε θα έπρεπε να είναι τα services και ουσιαστικά τα προϊόντα που είναι τα digital, που μπορούν να δημιουργηθούν από καλό προσωπικό. Αυτό είναι το βασικό. Θα έπρεπε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και στο κομμάτι των προγραμμάτων που θα επιτρέψουν να δημιουργηθούν ποιοτικά προϊόντα. Το ξέρω ότι τα είπες το όλα και τώρα μπορούμε να κλείσουμε το podcast και να μην προχωρήσω, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, πριν το κλείσουμε αυτό, εντάξει, μας έχεις αναφέρει αρκετά πόσο σας επηρέασε αρνητικά η εποχή με το COVID. Υπάρχει κάτι το οποίο ήταν λίγο έτσι μια ανάσα, ένα θετικό στοιχείο? Δηλαδή, εγώ το βλέπω και προσωπικά πόσο παραπάνω παίζω παιχνίδια ενώ δεν έπαιζα πριν. Δεν μπορεί, κάπως σας βοήθησε αυτό? Σκέφτομαι τώρα έτσι λίγο πολύ αγνάκια αυτό, τι συμβαίνει. Το πράγμα. Είναι επίσης λοιπόν ένα από τα στοιχεία που παρουσιάζεται στον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο. Δηλαδή, και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, συμβαίνει γενικότερα στα πράγματα που έχουν να κάνουν με την παγκόσμια οικονομία. Όταν σε κάτι υπάρχουν έσοδα, να σου το πω μάλλον διαφορετικά, όταν ξεκίνησε η κατάσταση της πανδημίας, είδαμε σε όλα μας τα παιχνίδια τρομερή αύξηση χρηστών. Πραγματικά. Το οποίο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξαφανίστηκε. Ο λόγος ποιος ήταν? Ότι ακριβώς επειδή υπήρξε μια κατάσταση που οι μεγάλες εταιρείες καταλάβαν ποια είναι η ευκαιρία που υπάρχει εδώ, ακριβώς επειδή είχαν τη δυνατότητα και από τη μεριά του τζίρου, αλλά και από τη μεριά του οργανωμένου μηχανισμού που έχει να κάνει με το marketing, που έχει να κάνει με τα analytics και με όλα αυτά τα πράγματα, πολύ γρήγορα, ενώ η πίτα μεγάλωσε και διωγγώθηκε πολύ, στην ουσία γίνανε όλο και λιγότεροι αυτοί οι οποίοι είχαν μερίδιο στην πίτα. Και αυτό είναι ακριβώς όπως συμβαίνει και με τα περισσότερα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία. Ότι ακριβώς επειδή επιτρέπει στο να υπάρχουν εταιρείες που να έχουν τεράστια μεγέθη, και το βλέπεις τώρα και αυτό από την καινούργια συγχώνευση που δημιουργείται, που ουσιαστικά η Microsoft παίρνει έναν κολοσσό με την Blizzard Activision και στην ουσία δημιουργείται κάτι το οποίο είναι απλά τεράστιο. Όταν λέμε είναι τεράστιο, αν σκεφτείς το κόστος με το να διαβάσεις ποιο είναι το πρόβλημα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, θα καταλάβεις ότι είναι γύρω στις 5 φορές μεγαλύτερο. Αυτό λοιπόν από μόνο του κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για τις μικρές εταιρείες ή τις πολύ μικρές όπως είμαστε εμείς να ανταπεξέλθει σε έναν ανταγωνισμό που ενώ φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερος χώρος, στην ουσία γίνεται πιο σκληρός. Ήμασταν καλύτερα πριν το COVID, γιατί απλά δεν είχαν τεντώσει τόσο πολύ τις κεραίες τους οι μεγάλοι στο να μπουν στη διαδικασία πώς θα πάρουν όλη την πίτα. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτά τα θέματα και δυστυχώς έτσι έχει λειτουργήσει και εδώ. Είναι βέβαια το πώς θα το παρουσιάσεις, έτσι. Μπορώ άνετα λοιπόν και εγώ στις παρουσιάσεις κάνουμε να πω ότι το game industry ουσιαστικά έχει διωγγώνεται και θα φτάσει στα τόσα δισεκατομμύρια και τόσα. Γίνεται αυτό, αλλά πρέπει στο τέλος της μέρας να δεις και ποιος θα παίρνει τα λεφτά αυτά. Τώρα εγώ επόμενη ερώτηση είχα, άμα είναι μια ευκαιρία καριέρας για τα νέα παιδιά να γίνουν game designers, artists, developers. Δεν ξέρω τι θα μου απαντήσεις. Είναι. Πρόσεχε, θα σου πω απλά, είναι. Και θα σου πω και κάτι εδώ πέρα με πολύ ειλικρίνεια. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για τις εταιρείες σαν και εμάς και γίνονται πιο εντός αγωγικών εύκολα, εντός αγωγικών, έτσι, για τα παιδιά που βγαίνουν όταν έχουν ταλέντο, μεράκι, επιμονή, όρεξη για δουλειά, γιατί στην ουσία η πρόσβαση που μπορούν να έχουν σε μια οποιαδήποτε εταιρεία, όχι μόνο σε εμάς λοιπόν, σου μιλάω δηλαδή με έναν τρόπο που πραγματικά δεν είναι, για μας είναι προβληματικό αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, η πρόσβαση που μπορούν να έχουν και στις εταιρείες του εξωτερικού είναι πάρα πολύ εύκολη.
ξαναλέω, με το κριτήριο πάντα ότι ο άλλος έχει διάθεση και να αναπτύξει τα skills του και να δώσει το 100% της δουλειάς του και να μην περιμένει ότι απλά αυτό γίνεται γιατί το παιχνίδι πληρώνει. Αν νομίζεις ότι αυτό είναι εύκολο, δεν πρέπει να το κάνεις, ψάξε να βρεις κάτι άλλο. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα που θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει πάρα πολύ διάβασμα και ξανά διάβασμα και ξανά διάβασμα. Αλλά αν το γουστάρεις, θεωρώ ότι τουλάχιστον στη λογική του ότι θα έχεις τον καλό μισθό και όχι απαραίτητα σου λέω ότι θα διεκδικήσεις να πάρεις την πισίνα και το σπίτι, το τρύπατο, μέχρι το σημείο ότι θα είναι τα πράγματα καλά, δεν θα πηγαίνεις για το μισθούλι, στην ουσία μπορείς να το πετύχεις αυτό το πράγμα. Πάντα με την πάρα πολλή δουλειά. Και σίγουρα νομίζω ότι και σε σχέση με αυτό που υπάρχει εκεί έξω και με τα άλλα επαγγέλματα, είμαστε σίγουρα σε καλύτερο επίπεδο, έτσι. Καλά, όπως είπαμε πριν, οι προγραμματιστές έχουν και άλλες επιλογές έξτρα από αυτές που είναι το game industry, αλλά έστω και σε αυτό το χώρο, όταν ας πούμε μιλάγαμε πριν για τους εικονογράφους και για τις υπόλοιπες ειδικότητες που έχει ο χώρος μας, για αυτούς που ταξίζουν θα τον βρούνε τον δρόμο τους, είναι σίγουρο. Και πάμε σε μια άλλη ειδικότητα που ξέρω με τις κουβέντες που έχω κάνει ότι ακόμα δεν έχει βρει την κατάλληλη θέση στο game industry, ενώ εγώ πιστεύω θα έπρεπε. Θα ήθελα λίγο να μου πεις για τη θέση του user experience. Τώρα εδώ ξέρω δεν θα τον λέτε user, θα τον λένε gamer experience ή κάπως αλλιώς σαν ειδικότητα. Του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, όπως τον λέω εγώ, όποιος και αν είναι αυτός. Έχεις δει κάποια αλλαγή τα τελευταία χρόνια στο industry το δικό σας για το πώς μπορούν να έρθουν τέτοιες ειδικότητες για να ενισχύσουν ένα παιχνίδι, την τελική εμπειρία που θα έχει ο παίχτης, όλο γενικά το workflow που έχετε. Λένα, κοίταξε να δεις. Η συγκεκριμένη ειδικότητα είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Το πρόβλημα της συγκεκριμένης ειδικότητας, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, είναι ότι δεν έχουμε άτομα. Θα σου πω ότι έχω παρακολουθήσει μέχρι και κάποια meetups και γενικότερα έχω ψάξει και από φίλους που έχουν σχέση με το αντικείμενο να βρούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν ξέρεις κάποιον ο οποίος ασχολείται με UI/UX που έχει να κάνει με παιχνίδια, δώσ' του κατευθείαν τα στοιχεία μας. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Θα επικοινωνήσετε μετά το... Τέλεια. Ξέρω πάντως, ας πω. Τέλεια, γιατί εγώ δεν έβρισκα. Και είναι ένα από τα αντικείμενα που μάλιστα και σε κάποια meetups που έχουμε μιλήσει με παιδιά, μάλιστα που να είναι γνωστή UI/UX, η πρώτη μου συμβουλή ήταν ότι, παιδιά, κοιτάξτε λίγο και το παιχνίδι και κατευθείαν θέλει πάρα πολλά πράγματα διαφορετικά από αυτό. Το καταλαβαίνω, φυσικά θέλει διαφορετικά, δεν πας να στήσεις ένα web page, εννοείται, αλλά για αυτούς οι οποίοι θα ξέρανε και θα είχαν... Θα μπαίνανε στη διαδικασία να τριφτούν με τη γνώση που χρειάζεται για τα παιχνίδια, το UI/UX, θα τους θέλαμε όλοι. Είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη και είναι κάτι το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή το κάνουμε μόνοι μας, εις γνώση μας, ότι δεν το γνωρίζουμε. Και εδώ είχαμε κάνει και μια προσπάθεια με το εξωτερικό να έχουμε μια τέτοια επαφή. Το κακό που υπάρχει στο UI/UX είναι ότι είναι δύσκολο να βρεις κάποιον π.χ. από το εξωτερικό, με την έννοια ότι αν θα βρεις κάποιον ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, είναι τρομερά τα νούμερα που ζητάνε, αλλά εκτός από αυτό, επειδή τα πληρώσαμε ουσιαστικά σε κάποιον από αυτούς που είναι τα ονόματα του χώρου, στο τέλος μας έδωσε ακριβώς αυτό που είχαμε κάνει εμείς με άλλα γραφικά, γιατί απλά δεν είχε καταλάβει το παιχνίδι στο σημείο που να μπορεί να καταλάβει τις πραγματικές ανάγκες. Οπότε τις είδε μέσα από το δικό μας οπτικό πρίσμα, που εμένα δεν μου χρησιμεύσει πουθενά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στην κυριολεξία δεν το χρησιμοποιήσαμε και ποτέ. Ήταν σαν να έκανε reskin το ήδη υπάρχουν UI/UX. Το ήδη υπάρχουν UI, δηλαδή, τέλος πάντων, με το UX που έβγαζε έτσι κι αλλιώς αυτό το πράγμα. Οπότε, λοιπόν, εδώ η διαφορά είναι ότι επειδή το κάθε παιχνίδι είναι πολύ μοναδικό και δεν μπορούν να ισχύουν κανόνες γενικοί
μόνο επειδή απλά λες θα φτιάξω άλλο ένα παιχνίδι. Θέλει από αυτόν ο οποίος είναι αυτός που θα κάνει UI-UX να δώσει τον πόνο που χρειάζεται στο στάδιο το προηγούμενο, που είναι της κατανόησης του παιχνιδιού, να δει αντίστοιχα παιχνίδια, να καταλάβει την ανάγκη του χρήστη, mm-hmm. να καταλάβει τις δικές μας ανάγκες, γιατί θέλουμε να τον πάμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο το χρήστη και με την λογική της συνεργασίας αυτής να μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι. Αλλά το θεωρούμε απίστευτα σημαντικό, που είναι ένα τεράστιο κενό που δεν το έχουμε συμπληρώσει καθόλου. Γιατί ξέρεις, με τους προγραμματιστές, αν ξέρουν τις γλώσσες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και που θέλουμε, μπορούμε να εξηγήσουμε σε κάποιον τι θέλουμε. Με τους εικονογράφους, ναι, ναι. μπορείς πάλι να εξηγήσεις τι θέλεις. Με έναν μουσικό, μπορείς να... στο UI UX έχει ιδιαίτερες δυσκολίες στο να εξηγήσεις, γιατί εσύ πρέπει να το εξηγήσεις για κάτι που δεν υπάρχει καθόλου. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι ξέρεις κάτι, έστω με κάποια placeholders, να σου πω ότι αυτά τα 10 πράγματα θέλω να τα βάλεις εσύ στην κατσαρόλα με τον δικό σου τρόπο και να το φτιάξεις. Αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ναι, μην μας ξεχάσεις, το θέλουμε οπωσδήποτε το τηλέφωνο. Κοίταξε, θα σου πω ότι καταλαβαίνω εγώ από την πλευρά αυτή. Εντάξει, είναι καινούριος κλάδος γενικότερα οι UX designers, UX researchers, UI designers στην Ελλάδα. Είναι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει έτσι λίγο Ισχύει. Πιο γνωστό σαν κλάδος και ξέρω πάρα πολλούς που είναι γραφίστες ή έχουν μια άλλη ειδικότητα Μπήκανε και προσπαθούν να μεταβούν. Και ακόμα είναι καινούργοι, που το κατανοώ. Mm-hmm. Κατανοώ. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω και μια δυσκολία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν έρθει από τον κλάδο του web, να θέλουν να δουλέψουν στον κλάδο του games και να μην έχουν αντίστοιχα το portfolio για να σου δείξουν, αλλά μπορεί να έχουν τα skills. Έχεις και ακριβώς εκεί το... υπάρχει ναι. το κενό. Ισχύει αυτό. Παρόλο που εγώ τους, κάθε φορά τους εξηγώ ότι εμείς υπάρχει τέτοια ανάγκη που εμείς είμαστε πρόθυμοι να μάθουμε μαζί. Δηλαδή να είμαστε και στη mm-hmm. φάση ότι να κάνουμε πράγματα μαζί, να πέσουμε και σε τείχους μαζί. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Το έχουμε κάνει με τόσους ανθρώπους και τόσες ειδικότητες. Λογικό είναι. Ψάχνοντας θα πάμε. Δεν περιμένω να βρω αυτή τη στιγμή κάποιον ο οποίος θα έχει τις απίστευτες δεξιότητες και θα βρούμε κατευθείαν τον μάγο του UI UX. Αλλά σίγουρα, αλλά την ίδια στιγμή βρίσκω σε λίγο τρομερή δυσκολία να πείσω τον κόσμο να ασχοληθεί με κάτι που εντάξει δεν είναι και λογικό ότι δεν υπάρχει industry στην Ελλάδα στο game development, ώστε να πεις ότι ξέρεις κάτι, έχουμε game industry τόσο μεγάλο που θα πιστέψει κάποιος ότι πρέπει να μπω σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχουν ενέργειες και επειδή, όπως είπαμε πριν, στην τελική και το εξωτερικό είναι μια λύση, αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με το αντικείμενο είναι σίγουρο ότι θα έχουν πολύ καλό μέλλον. Και θα δανειστώ κάτι που είπες πριν, ότι δεν χάνεις και τίποτα να το τολμήσεις και ας πάει στράφη. Ακριβώς. Δεν ακριβώς. Μπορεί κάτι ακριβώς. να σου φέρει. Ακριβώς. Νομίζω με έχεις καλύψει και για κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω και έχει να κάνει με τα skills γενικότερα που πρέπει να έχουμε. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Μου έχεις πει πολλά, όπως είναι να δουλεύεις σε ομάδα μαζί. Υπάρχει και κάτι άλλο σαν skill που δεν Κοίταξε, το καλύψαμε που λες με το ομάδα μαζί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Θα σου πω κιόλας ότι κάποια στιγμή είχα έρθει και στην ΕΣΑΕ και είχα παρακολουθήσει τις εργασίες κάποιων παιδιών, αυτές που είναι όταν τελειώνουν ουσιαστικά την σχολή, και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Υπήρχαν κάποιες ομάδες που είχαν κάνει συμπαθητικά παιχνίδια στο λογικό επίπεδο που μπορεί να έχει κάποιος όταν βγαίνει από τη σχολή χωρίς εμπειρία. Απόλυτα λογικό. Ήταν ένα παιδί που ξεχώριζε, που είχε κάνει μόνος του μια τρομερή δουλειά, και επειδή εμείς είχαμε πάει με τη λογική ότι να δούμε πράγματα, να πούμε τη γνώμη μας, αλλά παράλληλα προφανώς κάναμε και scouting για να βρούμε παιδιά, έτσι. Και κάπως ήρθε η συζήτηση, όταν την είχαμε ανοίξει λίγο περισσότερο τη συζήτηση στο ποιον θα μπορούσαμε να δούμε να δουλεύει αύριο, και είχα προσέξει ότι το παιδί το συγκεκριμένο είχε ζοριστεί, γιατί είχαμε κάνει όχι πρόταση, αλλά συζητάγαμε με τους υπόλοιπους και όχι μαζί του. Και κάποιος κάπως με ρώτησε και του είπα ότι, ξέρεις κάτι, εάν σε ένα σχολικό project, σε ένα φοιτητικό project, μάλλον να το πω σωστά, δεν τόλμησες να δουλέψεις σε συνεργασία. Μάλλον το ρώτησα αρχικά, του λέω γιατί το έκανες μόνος σου,
και μου λέει γιατί με τους άλλους δεν νιώθω ότι είμαι στην ίδια ταχύτητα. Και του είπα ότι αν σε ένα φοιτητικό project δεν τόλμησες mm-hmm. να κάνεις κάτι ομαδικά, εγώ δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ να σε πάρω στο γραφείο μου. Γιατί εμείς mm-hmm. κάνουμε μόνο ομαδικά πράγματα. Δεν έχουμε project τα οποία να είναι one man show. Μπορείς να σταθείς πολύ εύκολα εκεί έξω μόνος σου. Εννοείται, μπορεί αυτό το παιδί να έχει κάνει επιτυχία τώρα, δεν το γνωρίζω. Αλλά θα είσαι πάντα ο μοναχικός λύκος. Δεν θα μπορείς να ενταχθείς εύκολα σε μια ομάδα εάν δεν έχεις ομαδικό πνεύμα. Δεν γίνεται. Και χωρίς να έχουμε ομαδικό πνεύμα, εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Είναι ανάγκη αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα από τα πολύ βασικά skill. Συν το ότι χρειάζεται συνέχεια, αυτό το χώρο τον έχεις επιλέξει έτσι κι αλλιώς, χρειάζεται συνέχεια να μαθαίνεις. Αν μείνεις πίσω, σε έχει ξεχάσει όλο το πράγμα. Πρέπει να μπορείς να είσαι στη διαδικασία να μαθαίνεις συνέχεια πράγματα που είναι αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε αύριο. Γιατί έτσι είναι. Αλλάζουμε συνέχεια τεχνολογίες. Εμείς κάποια στιγμή, ας πούμε το 2014, κάναμε ένα πολύ μεγάλο project. Μας κόστησε πάρα πολλά χρήματα. Και τότε αποφάσισαμε να το κάνουμε flash. Και ήταν κάτι το οποίο μετά από 1,5 χρόνο πέθανε. Γιατί απλά ξεπεράστηκε η flash για πλάκα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είσαι αναγκασμένος να το δεχτείς σε αυτό το χώρο. Δεν υπάρχει ξέρεις, το ότι θα πιέσω με κάποιο τρόπο να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί δεν αφορά εσένα. Είναι παγκόσμιο, οπότε πρέπει να ακολουθήσεις τις εξελίξεις. Οπότε θέλει πολύ διάβασμα και γι' αυτό το λόγο και τα παιδιά τα οποία σε εμάς έχουν φέρει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είμαι καλός σκάουτερ και τυχερός παράλληλα, που έχουν περάσει πάρα πολύ αξιόλογα παιδιά από αυτό το γραφείο και αυτή τη στιγμή έχουμε mm-hmm. και μια ομάδα που είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο ποιοτικοί και άνθρωποι και επαγγελματίες είναι. Έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι διαβάζουν. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη. Εμείς είμαστε συνέχεια σε μια φάση που κάποιος θα φέρει στο γραφείο ένα καινούριο πράγμα και θα πρέπει να το μάθουμε όλοι μαζί από εκεί και πέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Και φυσικά υπομονή. Είμαι υπέρμαχος και των δύο. Ναι, και υπομονή. Γιατί δυστυχώς επίσης είναι ένα από τα πράγματα τα οποία μας λείπει. Καταλαβαίνω την ανάγκη που έχουμε όλοι να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της ζωής μας, εννοείται. Αλλά χωρίς την υπομονή δεν μπορείς να βρεθείς σε αυτούς τους χώρους, γιατί στην ουσία τα πράγματα θέλουν χρόνο για να γίνουν. Εμάς τα project μας παίρνουν από 6 μήνες έως και 2 χρόνια. Οπότε αν δεν έχεις την υπομονή να κάνεις ουσιαστικά να τελειώσεις ένα από αυτά τα project, δεν θα γίνει τίποτα. Και το να τελειώσει δεν τελειώνει εκεί. Η μέρα που λέμε ότι τελείωσε είναι η μέρα που ξεκινάνε όλα. Το πρώτο μας παιχνίδι το κάνουμε development 10 συν 2 χρόνια. Από τότε που ξεκίνησε, τότε άρχισε να φτιάχνεται. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο κόσμος θα σου δείξει κάποια στοιχεία που εσύ θα πρέπει να τα ακολουθήσεις. Δεν σταματάει ποτέ. Οπότε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα σημαίνει υπομονή. Επίσης ένα πολύ δύσκολο χαρακτηριστικό, δεν το έχω ούτε εγώ. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει κάποιος ή κάποια στα social media που ακολουθείς και θαυμάσεις τη δουλειά τους? Μπορεί να είναι και εκτός των παιχνιδιών. Το αφήνω γενικό. Θα σου πω, εγώ έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θυμάμαι καθόλου ονόματα και δεν θυμάμαι καθόλου φυσιογνωμίες. Είναι ελάχιστες φυσιογνωμίες που μου έχουν μείνει στη ζωή μου, οι οποίες κάτι χαρακτηρίσαν. Και αυτό είναι τόσο εντυπωσιακό, γιατί έχω κατά καιρούς βρεθεί σε παρέες που υπάρχουν επώνυμοι, οι οποίοι περνάνε καλά μαζί μου, γιατί απλά δεν τους έχω αναγνωρίσει. Εντάξει, σου μιλάω τόσο συγκεκριμένα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, δεν έχω κανέναν που να ακολουθώ, γνωρίζω. Ξέρεις, κατά καιρούς, ό,τι μου χρειάζεται, το βρίσκω. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι είμαι σκάουτερ ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν μπαίνω στη διαδικασία να ταυτοποιώ κάτι με το ποιος το έχει δημιουργήσει. Κοιτάζω την ίδια τη δουλειά, κοιτάζω το αποτέλεσμα που βγάζεις. Οπότε στην ουσία με αυτή τη διαδικασία δεν με ενδιαφέρουν τόσο τα άτομα σαν άτομα, αν δεν, τέλος, αν δεν είναι να συνεργαστώ μαζί τους ή αν δεν με εμπνέουν σε θέματα αξιών. Εντάξει, προφανώς είναι τελείως διαφορετικό εκεί. Πριν μπορεί να έχεις δει πίσω, είχαμε και τον τζέ μας, ας πούμε, δηλαδή είναι δεδομένο. Αλλά μιλώντας σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το επαγγελματικό, κοιτάω κάθε φορά πράγματα τα οποία
δίνουν απάντηση στους προβληματισμούς που έχω για να κάνω κάποια πράγματα. Οπότε δεν έχω να σου πω κάποιον. Τη Μάγκη παρακολουθώ πολύ. Εντάξει, θα τη δεχτώ. Για τη Sim Labs. Και μια παρέθεση, ένας που παρακολουθώ έχω πάρα πολύ, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, είδες και έχω τα ξανά τα ονόματα. Έχει το podcast που λέγεται The Crazy One, θεός, okay. Designer, υπέροχος, δηλαδή άλλη ψυχοθεραπεία το podcast του. Μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που είχε πει για τα social media και έλεγε ότι αυτός έχει πολλούς followers, εντάξει, είναι πολύ γνωστός στο εξωτερικό. Έχει δουλέψει και σε μεγάλες εταιρείες, στην Apple νομίζω παλιότερα, είναι γνωστός. Και έλεγε ότι κατά διαστήματα κάνει ξεκαθάρισμα στα social media, στο Instagram, στο Twitter, γιατί ό,τι θέλει να βλέπει, ό,τι τον ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή, κρατάει, νομίζω έλεγε 10, 15 άτομα, 20, ένα τρελό νούμερο. Και κάθεται συνέχεια και ξεκαθαρίζει και λέει, έχω σούμα 20 άτομα. Άμα τώρα γνώρισα εγώ εσένα και θέλω να σε ακολουθήσω, πρέπει για να σε να βάλω μέσα, πρέπει να βγάλω κάποιον. Το κατανοώ και απόλυτα. Αυτή διαδικασία. Το κατανοώ απόλυτα. Τρομερή εντύπωση πόσο έτσι μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του σε αυτό το πλαίσιο. Και να πάνω κάτω κάνω εγώ αυτό με τα παιχνίδια. Πολύ... Ναι, και έλεγε, ας πούμε, πόσοι παρεξηγούνται και τους έλεγε ότι δεν είναι ότι δεν θέλω να σου μιλάω, είναι ότι αυτή τη στιγμή θέλω να βλέπω το content από αυτούς τους ανθρώπους. Και άμα είναι κάποια στιγμή, μπορεί να σε ξαναβάλω μέσα. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το mindset. Ξέρεις, ο χρόνος μας έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένος. Οπότε δεν μπορώ να πηγαίνω με τη λογική του απλά μου φιντάρεις κάτι, μου βάζεις το πιάτο μου, ναι, το ναι. Τι θα φάω. Είναι τι ανάγκη έχω εγώ να βρω το τι θα φάω. Οπότε λοιπόν, και ακριβώς επειδή και η πληροφορία είναι εύκολα προσβάσιμη, αυτό που πρέπει να βρω, θα το βρω. Είναι γνωστή η μηχανή αναζήτησης που το κάνει αυτό το πράγμα. Και okay, απλά θα το κάνω και θα το βρω. Γι' αυτό το λόγο και, ναι, δεν, και με το κομμάτι γενικά των social και όλο αυτό, εντάξει, είναι και ένα λίγο μεγάλη φούσκα όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι, δεν με ψήνει πολύ. Ναι, ναι. Θα μπορούσα να παρακολουθώ τον εαυτό μου. Έχει πει θεϊκό. Έχει πει την εξής θεϊκή ατάκα. Άμα ξεκινήσει από κάποιο επεισόδιο, βρες αυτό που θα σου πω. Λέγεται The Art of Boredom. Okay. Και έλεγε πόσο σημαντικό, επειδή λες για χρόνο και για όλα αυτά. Ακριβώς. Έλεγε, ας πούμε, το πόσο σημαντικό είναι όντως να έχεις χρόνο να βαρεθείς. Γιατί άμα δεν βαρεθείς, δεν θα είσαι δημιουργικός μετά στη δουλειά σου. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Podcast, αυτό. Αυτό είναι μεγάλο The Art θέμα, of Boredom, ναι. Έτσι το λέει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κάνω πάντως μια αντίστοιχη διαδικασία στα παιχνίδια που παρακολουθώ κάθε φορά για να δω τι γίνεται. Έχω έναν περίπου όμοιο τρόπο. Έχω μια πεντάδα που παίζω κάθε φορά, τα οποία όταν θέλω να παίξω κάτι καινούριο πρέπει να πετάξω ένα έξω. Ή αν πετάξω ένα έξω γιατί το βαρέθηκα, θα πρέπει να βρω κάποιο άλλο να το αντικαταστήσω. Αλλά κάνω με αυτή τη λογική και εγώ ότι προσπαθώ να περιορίσω το χώρο για να μπορώ να καταλάβω ποιο είναι αυτό το οποίο συνεχίζει να με τραβάει και συνεχίζει να με πηγαίνει κάπου. Επειδή ερχόμαστε προς το τέλος, θέλω να μου πεις πού μπορούν να σε βρουν στο διαδίκτυο, μιας και μιλάμε για διαδίκτυο και για τα social media. Γιατί όπως είπα πριν, δεν παρακολουθώ, αλλά να με παρακολουθήσουν. Έτσι. Και επειδή είπαμε και για ότι παίρνετε ανθρώπους, είτε programmers, είτε και UX designers, θα το ξαναπώ εγώ αυτό. Φυσικά. Πού μπορούν να σε βρουν όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν. Κοίταξε να δεις, το LinkedIn προφανώς είναι κάτι το οποίο το έχω ανοιχτό και το παρακολουθώ στον ελάχιστο χρόνο που χρειάζεται, απλά για να δω αν κάποιος επικοινώνησε μαζί μου. Ευτυχώς ή δυστυχώς, και που μπορούν να με βρουν εκεί σαν Δημήτρη Κουτσομίτσο, είναι ακριβώς το όνομα που έχω. Το χρησιμοποιώ και καλλιτεχνικά αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με τον ίδιο τρόπο μπορούν να με βρουν και στο Facebook. Ευτυχώς ή δυστυχώς και αυτό το χρησιμοποιώ σαν άμεσο κανάλι επικοινωνίας. Μην το κάνουν ποτέ αυτοί που έχουν παιχνίδια online σε σχέση με τους παίκτες τους, γιατί δεν θα έχουν ζωή μετά. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, το έχω κάνει εγώ ήδη, οπότε δεν έχει νόημα. Αυτά είναι τα δύο μέσα και σίγουρα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και στο email μου, που είναι Δημήτρη χωρίς S, με όλα I και atamasengo.com, όπως είναι η εταιρεία, όπου μπορούν να βρουν και από το site της εταιρείας και το contact και το ειδικό email που έχουμε για το όποιον θα ήθελε να συνεχίσει να δοκιμάσει την καριέρα του μαζί μας για να κάνουμε όμορφα πράγματα.
Και για το τέλος πρέπει να μου δώσεις κιτάλι και σε επόμενο καλεσμένο καλεσμένη, να μου προτείνεις δηλαδή ποιον θα ήθελες να ακούσεις σε επόμενο επεισόδιο. Κοίταξε, μιας και δεν έχω την επιλογή να ξαναπώ τη Μάγκη και το Λεωνίδα, θα ήταν λίγο περίεργη λούπα. Λοιπόν, έχω όμως σίγουρα να σου προτείνω τον τάνομεγιστο τεράστιο Ζαφύρη Παναγιωτίδη, ο οποίος είναι από τους Dragon Tail, είναι το στούντιο με το οποίο συνεργαζόμαστε και στην ουσία προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που λέγαμε πριν για τις συνεργασίες και κάτι μεγάλο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μαζί να κάνουμε πράγματα. Ο οποίος έχει το μοναδικό ότι είναι προγραμματιστής, είναι από τους πολύ top προγραμματιστές στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά με τρομερά skills. Την ίδια στιγμή είναι game designer, ξέρει και τους δύο χώρους, γιατί έχει βρεθεί και στη μεριά των εφαρμογών, έχει βρεθεί και στη μεριά των παιχνιδιών με τρομερές και στις δύο περιπτώσεις, με τρομερές δουλειές, τρομερά project και πολύ ολοκληρωμένα. Οπότε είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο στο κομμάτι που έχει να κάνει με την προγραμματιστική μεριά των παιχνιδιών, αλλά πάντα με την αντίληψη του ότι είναι παιχνίδια και ότι δεν είναι απλά εφαρμογές. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη πάσα, Ζαφύρης Παναγιωτίδης, και αυτός δεν είναι καλλιτεχνικό του, είναι το πραγματικό του όνομα αυτό, όσο και αν ακούγεται περίεργο. και πραγματικά νομίζω θα το απολαύσετε. Τέλεια, τέλεια. Ελπίζω να ακούει το επεισόδιο, θα τον κάνω challenge, θα με βρει στα social media του το επόμενο διάστημα. Θα τον υποχρεώσουμε, έχουμε διάφορους τρόπους να το κάνουμε αυτό. Τέλεια, τέλεια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε πολύ ενδιαφέρον η σημερινή κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Λένα μου, μάλλον. Και εύχομαι να παίξουμε έτσι ωραία παιχνίδια από εσάς στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε εδώ και σίγουρα θα έχουμε και επαφή ακόμα περισσότερη, γιατί έτσι κι αλλιώς μας έχει προσκεθεί έναν UI/UX. Και παράλληλα, έτσι κι αλλιώς και με τις σχολές, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το κάνουμε, να έρθουμε πολύ πιο κοντά και σε επαφή. Και είναι από τους στόχους που έχουμε βάλει άμεσα, οπότε θα ξαναντηθούμε σίγουρα και εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Και φυσικά πάλι ευχαριστώ τη Μάγκη και τον Λεωνίδα που χαράξαν αυτό το δρόμο το καινούριο μονοπάτι στη ζωή μου. Έτσι, έτσι. Πάντα ήθελα να γίνω παραγωγός ραδιοφώνου, οπότε... Υπέροχα. Το podcast που μόλις ακούσατε είναι μια παραγωγή της SAE Athens. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς, μπείτε στην ιστοσελίδα sae.edu. Μείνετε συντονισμένοι και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο Spotify. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, Never Stop Coding!